Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Εδώ της Κακομοίρας με τον κύριο Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Θανάσης Καραμπάκας στο production. Η κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος, Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με εσάς να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων. Γράφετε 955, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Να σας πω ότι το βασικότερο απ' όλα έχουμε γιορτές συνέθιμα ίσον Vodafone. Γιατί και φέτος τα Χριστούγεννα η Vodafone συνεχίζει το έθιμό της και προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητα Wi-Fi tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ παρακαλώ. Όπως 25 ευρώ δώρο επιταγή από το Factory Outlet για να αγοράσεις ό,τι θες, 5 GB δωρεάν για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες, μόνο για σένα, όπου θα βρεις αποκλειστικό πακέτο αξεσουάρ, powerbank για να μην αποχωρήσεις ποτέ το αγαπημένο σου tablet και θήκη με 19,90. Ορεξάτος. Πώς το πες? Ορεξάτος είσαι. Ναι, είμαι ορεξάτος. Καλό. Το βράδυ ήσουν ορεξάτος. Κάθε μέρα να είσαι ορεξάτος. Μπράβο. Μπράβο. Μ' αρέσεις. Λέγε. Λοιπόν, ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε αθλητικά ή με κάτι με πάρα πολύ σημαντικό. Άμα είναι σε κάτι πολύ σημαντικό, για μένα το 6-2 του ΠΑΟΚ που έπαιξε μεγάλη μπάνω ο Τζίμι Ροτ και ο, πώς το λένε, ο Άντωνης έδωσε μια ωραία πάσα. Ο Άντωνης, θες να τα πεις αυτά, το είδες το μάτς? Το είδα. Μπράβο. Όλο το μάτς το είδες. Συνήθως οι περισσότεροι ήταν το πρώτο ημίχρονο. Όχι, δεν αντέξανε. Στο 1-0 πανηγύριζα, αλλά μετά χαλάστηκε και το έκλεισε. Δεν είδες ότι αυτοί ήταν ανοιχτοί, όπως λέει ο Αναστόπουλος, τραβιώνται οι άλλοι μπροστά και δημιουργείται μια κατάσταση να βγεις στην αντεπίθεση. Έχει αργούς παίκτες στο κέντρο και μπαίνανε πέρσι στο καμπανιακό Σάρις 3-0 από τα Τέμπη μέχρι να πούμε τη Χαλάστρα μέσα στα δίχτυα. Αν υπάρχει ΠΑΟΞΙΣ που ακούει. Τι? Και θεωρεί ότι μία νίκη απέναντι σε μια ομάδα σαν τα Χανιά, ναι, είναι άξια σχολιάσμου. Okay. Εσείς πέρσι που φυσικά κερδίζατε τη Ζάκυνθο και κάνετε κουλουτούμπες, δηλαδή τι? Στην ίδια κατηγορία παίζαμε. Εντάξει, είναι διαφορά. Εντάξει, όταν παίζει μια ομάδα χαμηλότερη κατηγορία. Κάνετε κουλουτούμπες, κερδίζετε, ξέρω εγώ, το χωριό του Γιωργάκη του Γαμπρού μου, τη Ζύχνη. Να πούμε. Κάνετε κουλουτούμπες. Σωστά, α, τον άλλο να χαρεί και με το 6-2. Σάμα τη να πούμε με τι μπορεί να χαρεί. Να χαρεί, εγώ, με 9 Δεκεμβρίου. Με την νίκη στην Μπρόντμπι. Με την Μπρόντμπι. Ποια Μπρόντμπι? Μπρόντμπι. Τι είναι αυτό? Δανέζικη. Και τι? Που έβαλε τα. Πόσο έλειξε? 4-0, 6-0, πώς την κέρδισε? Ποιος? Ο ΠΑΟΚ την πρώτη. 5-0. 5-0. Ναι, με αυτό να χαρεί. Γιατί δεν είναι να χαρεί, ρε φίλε? Μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Ευρωπαϊκή νίκη. Καλή εμφάνιση με γκολάρες, βεβαίως. Εντάξει. Τώρα με τα Χανιά, σε και με καντάρ. Δηλαδή τώρα θες να πεις ότι ο Άρης όταν κέρδισε τη Σιλιέμα Μάλτας 6-0. Έπρεπε να πάω στο αεροδρόμιο να ακούω τον Κραουγκάκη. Καμία σχέση η Βρόντι. Ή ξέρω εγώ η Λόκερεν που. Έλα μωρέ τώρα, Γκρόμπι και Μπόμπι τώρα. Ο Παοξής τώρα περιμένει να χάσει ο Ολυμπιακός από την Άρσεναλ να πανηγυρίσει με τον Παναθηναϊκό. Να διαβάσω κάτι δύο λεπτά σύντομο. Είναι σημαντικό. Αν θέλεις. Αν δεν θες, δεν τα αφήνω. Με το Σέγγεν θα ασχοληθείς. Δεν αφήνεις κανένα σοβαρό δημοσιογράφο να ασχοληθεί με το Σέγγεν. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Ονομάζεται Βιτένης Ανδριουκάιτης. Τι είναι αυτό? Είναι Λιθουανός επίτροπος. Επίτροπος είναι? Ναι. Και τι, πού το ξέρεις εσύ? Φίλοι σας ήταν? Αναγκαστικά το γνώρισα. Τι, πού, σε ποιο? Από μία επιστολή την οποία. Πού την έστειλε? Δημοσιεύει. Ναι, για. Και γράφει για το προσφυγικό πρόβλημα. Άστο, δεν με νοιάζει. Πάμε πάλι. Εσένα, εμένα, ναι, με νοιάζει. Γιατί σε νοιάζει? Γιατί σύμφωνα με πολλές έρευνες κομισιών. Ναι. Και με πολλές μελέτες. Τι είπαν? Αναμένεται ο πληθυσμός της Ελλάδας να αυξηθεί. Ναι.
κατά πολύ, καθώς κλείνουν τα σύνορα το ένα μετά το άλλο. Πολύ ωραία. Και θα μείνουν πάρα πολλοί πρόσφυγες αμανάτι. Ναι. Και δεν έχει δουλειά για εμάς. Ωραία. Δεν έχει ψωμί για εμάς. Εσύ που ήσουν με τους πρόσφυγες φίλος, τράβα λοιπόν που λέει και ο Αναστόπουλος, πάρε τέσσερις στο σπίτι σου. Λοιπόν, κάτω να πούμε και σουτζουκάκια, σμυρνάκια και ντολμαδάκια. Mm. Λοιπόν, πάρ' τους στο σπίτι σου τους πρόσφυγες που τους αγαπάς και τα λοιπά και μαζαλίζεις τον έρωτα. Να μείνουν οι πρόσφυγες εδώ λοιπόν. Ήμουν σε μια ακτή, λέει, όταν έφτασε σε μια μικρή βάρκα. Δεν με νοιάζει, ρε, κόκκινε. Όπου βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, κάποια άρρωστα, κάποια απλώς εξαντλημένα. Πάει εκπομπή. Παγωμένα και αφυδατωμένα. Πάει εκπομπούλα. Δεν υπήρχε μέρος για την εξέταση, την περίθαλψή τους, δεν υπήρχε εξοπλισμός, ούτε προσωπικό υγείας, εκτός από το γιατρό μιας ΜΚΟ. Μη κερδοσκοπική οργάνωση. Πάρτε τις οργανώσεις. Τι λένε, κόκκινε. Κανένα στενοφόρο, καμία κουβέρτα. Ναι. Μου είπαν ότι τρία παιδιά που είχαν φτάσει στην ίδια παραλία πέθαναν από υποθερμία μερικές μέρες πριν. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήμουν στην Αφρική, ούτε σε κάποια απομακρυσμένη αναπτυσσόμενη χώρα. Τα είδα όλα αυτά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο νησί της Λέσβου, στην Ελλάδα. Ναι. Σοκαρίστηκα, έβριξα, γράφει στην επιστολή. Αυτός. Σοκαρίστηκε. Λοιπόν, στο πόγο του έργου η επιστολή δεν περιείχε κανένα τεκμηριωμένο στοιχείο για αριθμούς, όπως τα όφυλε ως έγγραφο Ευρωπαίου αξιωματούχου. Γεγονός που σχολιάστηκε, ενώ ένας από τους επιτρόπους σημείωσε ότι οι επίτροποι δεν είναι σχολιαστές, και δημιούργησε ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για τη χώρα στο κολέγιο των επιτρόπων όπου και παρουσιάστηκε. Η συνεδρίαση του κολεγίου την Τετάρτη ήταν δραματική και το κλίμα για την Ελλάδα ιδιαίτερα βαρύ. Σε πολλούς θύμισε δραματικές συνεδριάσεις που είχαν προηγηθεί λίγο πριν το δημοσίευμα της 5ης Ιουλίου, όταν ο ίδιος ο Ζαν Κλον Γιούγκερ είχε δηλώσει ευθέως ότι το Brexit ήταν επιλογή. Σύμφωνα με πληροφορίες και συνεδρίαση Τετάρτης, στην οποία μάλιστα οι επίτροποι έκαναν επανειλημμένες αναφορές στην επιστολή του Λιθουανού, ο πρόεδρος Κομισιόν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας είναι ανίκανη να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν δεν υπάρξει πρόοδος μέχρι 17 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να αποβληθεί προσωρινά από τη Σέγγεν. Παρότι το κλίμα υπέρ της Ελλάδας Σέγγεν για την Ελλάδα είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του κολεγίου, αυτή σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν η πρώτη φορά που και ο Γιούνκερ φάνηκε να τάσσεται με τη σκληρή γραμμή. Δηλαδή. Τι είναι η Σέγγεν, πες στον κόσμο. Τι είναι η Σέγγεν. Γνωρίζεις την. Όχι, δεν γνωρίζω. Πες μου, τι είναι η Σέγγεν. Όταν πας από την Ελλάδα. Μάλιστα. Στη Γερμανία. Μάλιστα. Με το που περνάς και χτυπάνε την ταυτότητά σου. Μάλιστα. Έχουν αυτόματα, ναι. Σε έχουν φακελωμένο. Και άμα βγούμε από τη Σέγγεν, τι θα γίνει δηλαδή, τι θα πάθουμε. Μετά θα χρειάζεσαι βίζα για να πας. Τώρα πας με την ταυτότητά σου. Και αυτό τι πρόβλημα είναι να πάω με τη βίζα. Τεράστιο. Γιατί τι θα πάθω. Τεράστιο. Υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Υποτίθεται δεν έχει σύνορα, υποτίθεται δεν πολλά πράγματα. Ναι, τι θα πάθω, ρε παιδί. Αν βγεις εκτός αυτής. Δεν είμαι εκτός αυτής τώρα. Όχι, τώρα δεν είσαι. Δεν είμαι. Όχι. Δηλαδή, όταν θέλω εγώ να συναλλαγώ. Μια... Κάτσε λίγο ρε, να σε ρωτήσω. Όταν εγώ θέλω να συναλλαγώ με μια ευρωπαϊκή χώρα, μια μεγάλη εταιρεία, μπορώ να κάνω αγοραπολισίες και αυτά κτλ. Μπορώ. Εφόσον έχεις capital control. Βράστε capital, έχω capital control, όχι. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν σαν το να. Όλα στην παρμίτα είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν που είσαι έξυπνος, άκουε με να το χαζώ. Άκουσε σχόλια μου. Τώρα, εγώ διάβασα. Εσύ διάβασες αυτό που έγραψε. Εγώ να κάνω σχόλιο. Το σχόλιο. Τι αντιλαμβάνεσαι από αυτό που λέει ο Λιθουανός. Τι αντιλαμβάνεσαι. Τι σου λέει. Λέει ότι είσαι ανίκανος να φυλάξεις τα σύνορά σου. Δηλαδή τι λέει. Να βουλιάζω τη βάρκα. Όχι ρε κόκκινα. Άλλο σε λέει. Δεν το κατάλαβες. Ένα τόνο το κεφάλι, 40 άλογα η μηχανή μέσα. Δεν μου λες πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι μετανάστες. Εδώ μέσα τώρα. 3.000 την ημέρα. Βράσε 3.000 την ημέρα. Πώς είναι τώρα. Μπαίνουν 3.000 ημερησίως. Ωραία. Θα πάνε 1 εκατομμύριο. 4. Τέσσερα. Ναι. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πες μου εσύ. Πολύ φθηνό εργατικό χέρι. Αυτό σημαίνει. Πορνεία με 3 ευρώ. Υποβάθμιση της κοινωνικής κατάστασης στη χώρα. Αυτό σημαίνει αυτό. Και ήταν οργανωμένο με σένα το φελό. Που λες έλα εδώ να τους περιθάλψουμε. Ανοίξτε τα σύνορα. Κρίμα είναι κτλ. Φάτονα λοιπόν τώρα. Αυτό κατάλαβα. Ναι, αυτό κατάλαβα. Εγώ είμαι χαζός. Πολύ χαζός και αυτό κατάλαβα. Είμαι βλάκας. Είμαι ένας χαζός μέσα σε αυτός... του πιώτης αγράμματος, αμόρφωτος και αποδαπός και καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα θα έρθουν αυτοί εδώ. Φύγανε οι νέοι στην ξενιτιά, οι παραγωγικές. Φεύγουν. Περίμενε. Φεύγουν οι νέοι των παραγωγικών τάξεων, της παραγωγής. Οι ικανοί, μορφωμένοι. Σταμάτα, μη. Η παραγωγική ηλικία φεύγει, είτε είναι ικανή, είτε είναι ανίκανη, είτε είναι μορφωμένη, είτε δεν είναι μορφωμένη. Ναι. Και πρέπει εδώ πέρα να λειτουργήσει το σύστημα. Αμολάει λοιπόν τους φέρνει αυτούς εδώ, ξυπόλυτους βρωμιάριδες, ελεϊνούς με 4 φωτοκρίδες, έρχεται αυτό εδώ, του κατάλαβες. Λέει, ναι, 300 ευρώ το μήνα ήταν νομίζω 250. Αυτό κατάλαβα. Κανένας από αυτούς δεν θέλει να μείνει εδώ. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, μπορεί να φύγει.
Βλέπεις το, λες, εκφράζεις μια άποψη η οποία δεν είναι τεκμηριωμένη. Εγώ με χαζός αυτό κατά. Πολύ χαζός. Εσύ που είσαι έξυπνος. Ο Λιθουάνος ζητάει να βουλιάζουμε τις βάρκες. Ο Λιθουανός δεν έχει υπόψη του πόσες χιλιάδες είναι τα ελληνικά νησιά. Ναι. Ο Λιθουανός δεν ξέρει ότι η Ελλάδα πήρε 80 εκατομμύρια όταν η Τουρκία πήρε 2 δις. Τι είπε ο Λιθουανός γιατί... που δεν ισχύει. Τι είπε. Ζητάει η Ελλάδα τι ζητάει. Να βγει εκτός Σέγγεν γιατί δεν μπορεί η ίδια. Λέει να διαφυλάξει τα σύνορα. Ψέματα λέει. Ψέματα λέει. Δηλαδή μπορεί να τα διαφυλάξει τα σύνορα της Ελλάδα. Υποτίθεται ότι είναι μια κοινοπολιτεία. Άντε πάλι. Σε ρωτάω. Η Ευρωπαϊκή μπορεί, Ένωση. Μπορεί, άκουμε λίγο. Μπορεί να τα διαφυλάξει. Η Ευρωπαϊκή. Μπορεί, ένα λεπτό. Μπορεί να τα διαφυλάξει τα σύνορα της Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις, ναι. Τώρα που έχουμε προϋποθέσεις. Όχι. Φυσικά. Αφού δεν έχουμε προϋποθέσεις. Και σε ρωτάω. Πώς δεν έχουμε. Αν θέλουν. Πώς βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα, ρε. Πώς... Σαν το Λιθουανό γράφει. Έτσι, φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να περάσω ό,τι θέλω από τα περνάω από τα σύνορα. Όχι. Εγώ, ό,τι θέλω περνάω. Ό,τι θέλω περνάω. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Έλα. Ψέματα είπε ο Λιθουανός. Ψέματα είπε. Ψέματα. Εντάξει. Ναι. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτό, γιατί είναι. Τελειώνει. Κοίταξε, εγώ το βρει μπροστά σου. Ναι. Επειδή εσύ μπορεί να έχει ένα κιλό τυρί να κρατιέσαι μέχρι τα Χριστούγεννα, άλλοι δεν έχουν ραπτό. Δεν ξέρω, κόκκινε. Εγώ είμαι χαζός και τα βλέπω έτσι. Πάμε εσύ τον έξυπνο τώρα, πάνε δεν τα θέματα. Κάνω εγώ τον τα έξυπνο. Οποία να πούμε έχουμε να κανονίσουμε εδώ κύπελα, ιστορίες, επόμενη αγωνιστική, Ευρώπες. Τελείω. Θα μιλήσουμε για ό,τι θέλει. Άντε, μπράβο. Πες αισθάνθηκα τώρα, την ανάγκη. Καλά έκανες. Όταν ακούω φωνές. Εντάξει. Ανόητε, ναι, 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 σαν του κυρίου. Τώρα που τον έκανε τα μούτρα από κρέα αυτόν και σε τρέμει, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Αυτό κατάλαβε. Ναι, ναι, άντε. Τι να σε τέλειωσε. Αισθάνθηκε αυτό. Μπορεί να αισθανθεί τώρα να θε να αεριστεί. Εσύ ό,τι αισθάνεσαι να το κάνει. Τώρα, τι αισθάνεσαι να κάνει. Θε να αισθανθεί λίγο το ποδόσφαιρό μα. Τι είναι αυτή. Όχι, θα μου πει τι πίνει και κάνει αυτέ τι μιμήσει. Μιμήσει. Τι μιμήσει, λέω. Τι μιμήσει. Ναι, τι πίνει. Τι μιμήσει τι κάνω πίνοντα καλό Εβιτάλ, διότι. Όταν έχω πεπτικές διαταραχές ή όταν δεν μπορώ να πάω τουαλέτα να κάνω κάκα ή έχω ευαίσθητο έντερο που κάνει να είμαι κολίτιδες ή έχω ανεβασμένη χοληστερίνη γιατί τρώω σαν το ζώο σαν και σένα ή έχω το ανεβασμένο ζάχαρο γιατί πίνω 200 καφέδες με ζάχαρη ή έχω πόνηση σε αρθρός γιατί είμαι απροπόνητο κορμί ή δεν έχω καλό αμυντικό σύστημα γιατί έτσι είναι το DNA μου ή έχω ιώσεις γιατί μας ψεκάζουν στο αεροπλάνο. Παίρνω λοιπόν το καλό Εβιτάλ που μου δημιουργεί, όπως λέει και ο Αναστόπουλος, μια υπερενεμία, μου δημιουργεί μια κατάσταση εκπληκτική και τηλεφωνώ στο 2312 200 500 στην ειδική τιμή των 34,90 λεπτών, 34 ευρώ και 90 λεπτών που ισχύει μόνο για τους ακροατές του αθλητικού Μετρόπολης. Τέλος, πάμε στα θέματα. Το είπε. Μπράβο. Άντε, νίκη για τον ΠΑΟΚ με 2-6. Ναι. Νίκη για τον Παναθηναϊκό με ένα 2 Παναθηναϊκός, ναι, ναι, ο οποίος φωνάζει για διαιτησία. Ναι, ναι, ναι. Θα κλάψουμε. Δεν τον άκουσα να φωνάζει όμως για το πέναλτι που δεν δίνει ο Τραβάνη. Ναι. Λοιπόν. Και από εκεί και πέρα ακούω πολλές φωνούλες, ναι, για τον Τζίμιροτ, για τον Άντωνης. Λοιπόν, θες να σου πω εγώ. Ερώτηση. Είδα. Ναι, ο Τζίμιροτ και ο Άντωνης. Ερώτηση. Στο πω εγώ το έργο, τι ωραίο που είναι. Ερώτηση. Τότε. Ερώτηση. Λοιπόν, μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, ναι, πιστεύεις ότι είναι ικανό, είναι στο μέτρο του δυνατού να κρυθούν από αυτό το παιχνίδι το πόσο μπορεί, ειδικά ο Άντωνης? Γιατί τον Τζίμιροτ ξέραμε πάνω κάτω. Ο Άντωνης, αν τον πάρει στον Αναστόπουλο και του πει πάρ' τον στον Άρη, θα σου πει τον χαρίζω πίσω. Ένα. Μάλιστα. Ο Τζίμιροτ, στο θέμα των Χαφ, είδα τον Κολάσα μία κλάση ανώτερα. Αυτό ήταν τα δικά μου τα μάτια. Ο Χαζός, λοιπόν, ο Ανόητος και ο Βλάκας, είδαν ότι ο Κολάσα από αυτούς εδώ είναι μία κλάση ανώτερος. Όταν λοιπόν ο Κολάσα, ο οποίος είναι ο αναπληρωματικός του αναπληρωματικού και το παιδί που κάνει τα θελήματα στον ΠΑΟΚ, στον χώρο των Χαφ, είναι μία κλάση ανώτερος από τον Τζίμιροτ και από το πώς το λένε τον Άντωνη, σε αυτή την απάτη που φέραν από την Αυστραλία, γιατί απάτη είναι. Είναι απάτη, λέει. Απάτη είναι ο Άντωνης. Μεγάλη απάτη. Άρα είναι πιο, πιο βαρύ και αυτό μπετό σκυρόδερμα ο Μίτσος που βαράνει, να πούμε, στα εξωγικά της Χαλκιδικής κτλ. Πιο βαρύ από το μπετά σκυρόδερμα ο Μίτσος. Λοιπόν, είναι για να τον παίρνει. Οπλισμένο σκυρόδερμα λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, μπετό σκυρόδερμα. Οπλισμένο, ναι, σκυρόδερμα. Έμπειρο τεχνικό κτλ. Ναι, εντάξει. Σαν τα αγγλικά του Ραγκάτσι. Ναι, 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 καλά, καλά. Ο ερωτικός μετανάστης μιλάει για τα δικά μας. Μη με τραβάς χειρόφρονο τώρα. Μη στον γκάζι μου απάνω, μη με τραβάς χειρόφρονο. Σε λένε οι ακροατές, τραβώ χειροφρενάκια. Άστο. Δεν έχεις πει. Πες έναν ακροατή που το είπε. Θες να βγάλουμε. Πες. Όχι, πες έναν ακροατή που το είπε. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Κοίταξε, μπορώ να σου φορέσω ό,τι θέλεις. Πες έναν ακροατή που το είπε. Εκατοντάδες. Ο κόκκινος είναι, λέει, όταν ο Ραπτόπουλος πάει να μαρσάρει, ναι, τον τραβάει ένα χειρόφρονο να πούμε και αντίθετο άνεμο να μην. Άστο να τον μιλήσει τον άλλον, σε κόβω εγώ όταν έχει ίστρο κτλ. Εσύ γιατί με κόβεις. Γιατί με κόβεις. Μονίμως.
Μονίμως και μονίμως. Μονίμως, δεν κάνεις κάτι. Που με κόβεις και μου χαλάς τον το σκέψιον. Έχεις αργό λόγο, αργό ρυθμό, θες να με κόβεις και τα λοιπά. Μου τραβάς το χειρόφρενο με το τραβάς και με δημιουργείς να έχουμε προβλήματα. Πώς θα γίνει. Αγχώνεσαι. Αγχώνομαι, ναι. Κομπλεξάρομαι, ναι. Μάλιστα. Πού με είχες αφήσει τώρα. Εγώ. Ναι, μιλούσα και με στα μάτια. Στην Παλαμά 6 γάμα. Ναι, στο στούντιο. Πίσω από ένα μικρόφωνο. Μα καταλαβαίνεις ότι ο ακροατής εκνευρίζεται με αυτό που κάνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Την ώρα που είναι να φουλάρω, με σταματάς. Τι να φουλάρω. Να φουλάρω θέλω. Μιλάς για τον Άντωνης, ρε. Ο Άντωνης. Είναι δυνατό να φουλάρεις με τον Άντωνης. Ο Άντωνης. Δηλαδή, με ρωτάς. Γελάνε και πέτρες τώρα. Σου μιλάω. Να φουλάρεις με τον Άντωνης. Σου μιλάω ποδοσφαιρικά για να καταλάβεις. Ότι ο Γκολάσα είναι μια κλάση ανώτερος και από τον Αντώνης και από τον Λέοβατς. Εσύ αυτό που είδες πες διαφωνώ, έχω αντίθετη άποψη. Θα σε ακούσω με σε βάθμο. Αν είχα αντίθετη άποψη, δεν θα σου έκανα την ερώτηση. Πώς μπορεί να έχεις αντίθετη, γιατί ο άλλος μπορεί να βγει και να βρεις τώρα. Καλά θα κάνει. Να βρει. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Δικαίωμα να το πω και. Ναι, λέω, άσε με να το πω και σκύσε. Για να σου θέτω ένα ερώτημα. Αν είναι μέτρο σύγκριση ο αγώνα και αν είναι άξιο. Κρίσης, ο αγώνας με τον ΑΟ Χανίων. Μάλιστα. Κάποιο λόγο έχω, δεν το κάνω έτσι. Δηλαδή εσύ, ο αντίπολος που είναι. Εγώ δεν τρελάθηκα να γράφω σεξι ΠΑΟΚ στο εξώφυλλο, όπως και δεν το γράψαν και καλά κάνανε. Ποιος έγραψε σεξι ΠΑΟΚ? Δεν έγραψε κανένα. Χθες το βράδυ τι σε έλεγα. Μίλα για το σεξι ΠΑΟΚ. Τώρα ξέρεις τι κάνεις. Τι. Παρακαλά στο Μάστορα να σε πάει να βάλει την πρώτη σελίδα να βγάλει θέμα. Εγώ να παρακαλώ τον Μάστορα. Ουσιαστικά, ναι, σαν να λες το Μάστορα, ρε Μάστορα, ξέρω. Το είπα χθες το βράδυ. Ότι θες το Μάστορα να βγάλεις πρώτη σελίδα. Στο είπα χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ δεν θυμάμαι, γιατί ήπιαμε και κάτι κρασιά, δεν θυμάμαι. Και με τον, εσύ μπήρες με χωρίς τον, αλκοόλ. Μπήρα χωρίς αλκοόλ. Ο Πορπόδης ο γιατρός, το χαιρετίσματά μας και ο Μπανιώτης, ο Γιάννης ο γιατρός, που θέλει να σου κάνει βελόνες για να δημιουργήσει υπερεμία σε αυτό το τεράστιο κεφάλι του αυτοκράτορα, να πούμε, και τα λοιπά. Άλλο πράγμα, λέω, τέτοιο κεφάλι. Σου είπα, θα ναι, μιλήσεις, ούτε Κλεοπάτρα. Ναι, θα τι να μιλήσεις λόγια, θα το μιλήσω, σεξι, ναι, το, θα μιλήσω για αυτό που είδα. Τι σχέση έχει αυτό που σε είδα, ρωτάω, λοιπόν, που σε ρώτησα χτες το βράδυ, ναι, με το αν εγώ μπορώ να κάνω εξώφυλλο. Είδα, λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω. Είδα λοιπόν ότι αλλάξανε θέση στον Μπέλκα. Ναι. Τον βάλανε στο 3-5-2 δεύτερο center for. Καλύτερα. Το οποίο είναι καλύτερο, αλλά εκεί για να επιβιώσει ο Μπέλκας θέλει. Δεν είχε καλά τελειώματα. Θέλει να τον πάρει, ναι, θέλει να τον πάρει ο μπαμπάς του, όπως πήρε ο μπαμπάς του Βέλιου και καλά έκανε. Και καλά κάνουν οι μπαμπάδες και μας βρίζουνε, γιατί εμείς βλέπουμε και είμαστε αυστηροί. Όπως είμαστε με όλους. Να πάρει λοιπόν όπως πήρε ο μπαμπάς του Βέλιου και τον μπλάκωσε να μπούμε στην ταχύτητα, στα sprint, στην έκρηξη. Δύναμη δεν χρειάζεται, γιατί είναι βουβάλι. Και σε όλα τα άλλα τα υπόλοιπα του personal, πώς το λένε τον προπονητή, να πάρει και ο μπαμπάς από τα Γιάννητσά του Πέλκα ένα personal και να τον φτιάξει, μπας και παίξει το 3-5-2 δεύτερο σεντερφόρ να σωθεί. Δεκάρι δεν σώζεται ο Πέλκας. Είδα χθες. Πιο πρώτον, άσχετο σε κρίση ποδοσφαιριστών από σένα δεν υπάρχει. Εντάξει. Όταν λοιπόν. Παπαμπρίζα. Όταν λοιπόν. Βράζει τον Παπαμπρίζα τώρα το Πάοξι. Του λες καλημέρα και σε λέει Ουνκ να πούμε. Άσε τώρα, με μένα μιλάς. Άσε τον Ουνκ τώρα, τον Πάοξι δεκαετία του 80 μέσα στον Ουνκ. Εμένα μιλάς για μπάλα. Με τον Ουνκ θα μιλήσεις. Με τον Ουνκ θα μιλήσεις για ξύλο, για μπούκες. Κάμια ταβέρνα που κλέψαν εκεί με τον Νικόλα και δεν. Άστο τώρα, με μένα μιλάς τώρα. Αυτό σου παίρνει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ναι. Στο λύνει. Ναι. Και εσύ το βλέπεις σαν να είναι η NASA. Έτσι τον βλέπεις το Πρίζα. Ναι, ρε φίλε, έτσι τον βλέπω τον Παπαμπρίζα. Αλλά στην μπάλα επάνω σε μένα είναι Ουνκ. Στην μπάλα επάνω είναι Ουγγ. Και στα υπόλοιπα όπως και... είμαι Ουγγ. Το σχόλιο του πρόσεχε. Όπως... είναι εφιέστατο. Όπως εγώ, είμαι Ουγγ απέναντι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ναι, αυτό στην μπάλα επάνω δεν με πιάνει, είναι Ουγγ. Είναι... γι' αυτό με ακούει και γι' αυτό με χαλάσει το ταμπλό από τα μάξιμ και τα λοιπά. Ή από το... Είναι ευπρεπής. Θα το πα... ευπρεπής. Και σου λέει και εγώ είμαι ευπρεπής. Ότι είσαι ο πιο άσχετος σε κρίση. Δεν σου είπα στην μπάλα. Σε κρίση που ό,τι θέλετε, πείτε, ρε, ακούει ο λαός. Δεν προσβάλλει. Εμένα μ' αρέσει. Σε πικάρει. Πείτε ό,τι θέλετε και εσύ και όλοι. Σκίστε με στην κριτική. Εγώ έχω σχέση με αυτό. Έχει σχέση. Okay. Συνέχεια. Έχει σχέση. Σχέση δεν έχεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Χαρτί υγείας και συνεχίζω. Ναι, ναι. Έχω σχέση, δεν με είπες. Ναι, ναι. Χαρτί υγείας και συνεχίζω. Εγώ δεν είπα. Συνέχιζω. Ο Πέλκας χάνεται από δεκάρι. Μπαμπά, ναι, του Πέλκα που είσαι προπονητής στην ομάδα του Πολυτεχνείου εκεί στα Γιάννητσά. Πώς λέγεται εκεί μια ομάδα που την έχει και είναι και προπονητής καλός. Εάν επιβιώσει ο γιος σου, θα επιβιώσει το 3-5-2 σαν δεύτερος επιθετικός δίπλα σε σέντερ φοράρα. Τα παστελώνει τα γκολ, δεν με πειράζει. Αλλά θα πρέπει να πάρεις τον μπαμπά του Βέλιου τηλέφωνο και να του πεις. Είπε αυτός ο τρελός ο Φαλακρός. Ποιον βρήκε και γυμνάζει το γιος σου. Δεν ξέρω, ποιον βρήκε. Μπράβο, ποιον βρήκε. Να μου το στήσει, να μου το στήσει, να γίνει λίγο άντρας. Εννοώ άντρας βιολογικά. Έτσι. Ο Πέλκας να σωθεί κατηγορία.
Δεκάρι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, άμα θέλει να βγει Ευρώπη, τέταρτος, τρίτος, δεύτερος, πέμπτος, πρέπει να πάρει όπως και δίποτε δεκάρι. Πείτε σε αυτόν που σας τρώει ένα 300 το μήνα, ένα 300 το χρόνο και τρώει γιαούρτι με μέλι και κάνει τζόκινγκ στην παραλία. Αυτόν εδώ, τον Κόντι της... Βάλε έναν τελείο. Άντε, τον Κόντι της, το Τόνι... από ποιο μέρος είναι αυτός, ο οποίος... Ολλανδία, τον Κόντι της Ολλανδίας. Αυτόν εδώ που δάγκωσε το Σαβίδι, θα ρίσκει και είναι βαμπύρ. Αν μπράβο. Λοιπόν, οι άλλοι κοιμούνται. Τον Τόνι... Ο Φλεκ Έρνεσεν. Λοιπόν, φάτο στη μάπα. Το Φλεκ Έρνεσεν. Πέρασε από το παγκόσμιο στερέωμα. Ποιο? Ένα εκπληκτικό καλαθοσφαιριστή και αθλητή. Ο Τόνι Κούκοτ. Ο Κούκοτ πριν πάει στο NBA. Μην το Βλαχόπουλο μιλά τώρα. Ο Κούκοτ πριν πάει στο NBA. Ο... Ναι, ναι, τι έκανε. Ήταν πετσί και κόκαλο. Πήγε στο NBA και έγινε γομάρι. Γενικότερα στο NBA. Το γομάρι πρέπει να πάρει και φάρμακα. Εγώ δεν λέω να πάρει το παιδί. Δεν είπα να πάρει φάρμακα. Να φαρμακωθεί και να δεν πάθει το σηκώδι του. Εγώ είπα να δυναμώσει. Βλέπεις πολλούς αθλητές οι οποίοι έχουν αύξηση μυϊκής μάζας πηγαίνοντας σε κάποια πρωταθλήματα γιατί δίνουν βάρος εκεί. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πόδια να είναι πολύ δυνατά. Πρέπει και τα χέρια να είναι δυνατά. Έκρηξη να έχει. Να ταχύτητα. Δουλεύουν πολλά πράγματα. Ο Πέλκας, ενώ το παιδί ξέρει πολλά καντάρια μπάλα. Καντάρια μπάλα δεν ξέρει πολλά. Εγώ λέω ότι ξέρει εσύ πολλά. Εσύ πες τα δικά μου τα μάτια. Στα μάτια τα δικά σου, τα μάτια βλέπουν. Μου επιτρέπεις να έχω σου δική... επιτρέπω να μου λοιπόν, επιτρέπεις, ναι. Το συγκεκριμένο παλικάρι για μένα χρειάζεται να δώσει βάρος στον καρτιρισμό του κορμιού του. Καρτιρισμό. Στον καρτιρισμό του κορμιού του. Περισσότερη μυϊκή μάζα. Τώρα, επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε εργομετρικά, ούτε τους γιατρούς και τους γυμναστές που τον παρακολουθούν, είναι αφελής η γνώμη αν το παιδί είναι μια χαρά, γιατί παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή, ο Βέλιος έχει κάνει αυτό που δεν έχει κάνει ο Κλάους. Ο Βέλιος, αδερφέ, πήγε στην Everton. Στάσου, ρε, όπου στάσου. Εκεί είναι ένα σχολείο. Ήρθε εδώ παλέμαχος και ο μπαμπάς του θύμωσε με μένα. Καλά έκανε, γιατί και το δικό μου το παιδί, άμα κάποιος πάει στον αθλητισμό και το πει, θα τον μισήσω κι εγώ. Και έτσι πρέπει να είναι οι γονείς με τα παιδιά τους. Τον πλάκωσε στην προπόνηση, όχι την προπόνηση που κάνει ο Ηρακλής, της πλάκας. Της πλάκας ενώ δηλαδή, όχι την πολύ φουλαρή, ήθελε ειδική προπόνηση. Το αποσύρω της πλάκας, την προπόνηση ειδική. Έτσι λοιπόν και ο ΠΑΟΚ δεν θα ασχοληθεί με τον Μπέλκα έξτρα ειδικά. Έξτρα θα τον πλακώσεις λοιπόν στην προπόνηση ειδική. Έξτρα προπόνηση. Έτσι. Αυτή την προπόνηση την έκανε ο Παπάζογλου και συντηρήθηκε σε ένα μεσαίο επίπεδο στον χώρο του Παπάζογλου. Φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ. Για τους... Γελούσαμε μαζί του. Όχι. Και σε πήρα τηλέφωνο και σου λέω: φίλος γυμναστής, ασχολείται μαζί του ένα καλοκαίρι. Πολύ καλά έκανε. Και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια που ασχολήθηκε. Και το λέω και να πω και το όνομα του γυμναστή. Όχι, να μην το πει. Διαφήμιση δεν κάνει. Θα πάρει αυτό. Πώ το λένε, χορηγία. Βλέπεις τα τζάμπα. Τα τζάμπα τη. Βλέπει ερώτηση. Μ' αρέσει. Σε κάνω το μυαλό πιο γλίγορο και στο κομμάτι το κομμάτι το marketing θα σε κάνω εγώ όπω πρέπει και όχι εσύ όπω πρέπει. Εμένα. Πάει. Μ' αρέσει που μ' αρέσει. Μ' αρέσει που μ' αρέσει. Παπατζήσει. Μ' αρέσει που μ' αρέσει. Να διαβάσω κανένα μήνυμα και να πάω να διαβάσει. Να διαβάσει. Να διαβάσει. Να πω πάντως ότι ο Παζογλου δούλεψε πολύ. Έτσι. Στο είχα πει. Έτσι. Άλλο το καλαμπούρι που κάνουμε ο Νέρκε. Τον παρακολούθησε και λες εσύ είναι δυνατόν. Τι να πω. Δηλαδή. Και προτρέπω το. Εγώ θέλω τα Ελληνόπουλα. Εγώ θέλω τον Έλληνα. Εγώ θέλω τον Έλληνα. Και τον προπονητή τον Έλληνα θέλω. Δεν έχω κανένα αυτό με του Έλληνε. Πώ το βάφτισε τον Άβελ. Φερνάντο Σάντο Ελλάδα. Φτωχό Φερνάντο Σάντο. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Με τον Καρασαλίδη και τον Μπουλούτ έχει κάνει εκπληκτική δουλειά στο κομμάτι τη τακτική. Και ο Πασά κάνει αθόρυβο παιχνίδι στην τακτική. Ο Πασά. Αλάνθαστο. Ο Πασά δεν θα φανεί στο παιχνίδι. Easy power. Ναι, μπράβο. Πώ το πε. Να το. Easy. Αυτό. Εσύ. Ναι, τι. Εμείς το κατέχουμε. Τζουβελάκι Κυρμελίδη. Τρία τι χρόνια στην ίδια τάξη. Το... Σαν τον άλλο τον ερωτικό μετανάστητο. Μα κράζει και αταγγλικά. Έτσι. Σαν τον κοντό. Κοντέ! Όπου σε βρίσκω, θα σε δέρνω, όπως είπε ο Νύκταρης. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαι στο 95,5 των FM στο Αθλητικό Μετρόπολης. Η όρεξη για βασιλόπιτα τα κρατάει και σε εσάς μέχρι να βρεθεί το πλουί. Η όρεξη για tablets όμως κρατάει για πάντα. Καθώς στη Vodafone συνεχίζει το έθιμο προσφέροντας super tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ.
Όπως 25 ευρώ δωρεάν επιταγή από το Factory Outlet για να αγοράσεις ό,τι θέλεις. 5 GB δωρεάν για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Και επιπλέον έχει ετοιμάσει μόνο για σένα ένα αποκλειστικό πακέτο αξεσουάρ Powerbank και θήκη μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά. Γιατί πολύ απλά όταν θες tablet, πας στη Vodafone. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Κόκκινα, να σου θυμίσω ότι η ελληνική εκκλησία ήταν αρνητική στο Σέγγεν. Φταίει η Ευρώπη. Τώρα ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εκπρόσωπος δεν είμαι κανενός. Εκφέρω την προσωπική μου άποψη. Το άκουσες. Κρίνω, ούτε παπάς είμαι. Ούτε γράφω εκκλησία ΑΕ από πάνω. Να καταλαβαίνεις τι ακούς. Παπάς, δεν θα έχεις αφήσει χείρα για χείρα. Ναι. Δεξιά ή αριστερά. Βάλτε λίγο, άμα μπορείτε, το ηχητικό που σχολιάζει ο Τζόρνα στους τραπεζιτές του ΠΑΟΚ. Ανερχητής από Ξάνθη. Αυτά πρέπει να έχεις, ρε φίλε, εκείνη την ώρα να το κόψει, να το κάνει. Δεν είναι δύσκολο. Καλησπέρα, λέει. Είμαστε από το κοινωνικό πατοπολείο του Δήμου Νεάπολης. Σικιών. Α, το διαβάσω, όχι. Ω, εντάξει. Διαφήμιση, εγώ τον Δήμαρχο, τον Μπασόκο με τον Μούση, δεν θα τον κάνω. Τέλος. Αυτό έχει να κάνει με ανθρώπους όμως. Δεν με νοιάζει ο Πασόκος. Άστο. Τον έβρισε. Παρακάτω. Δεν κάνω εγώ. Αυτό έχει να κάνει με κόσμο που έχει ανάγκη. Φάρμακα. Δεν το διαβάζω. Εγώ το διαβάζω. Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα. Κόσμος που έχει ανάγκη, τον Δήμαρχο σκίστον για ό,τι. Αυτό επειδή κάποιοι δεν έχουν πρωτοβουλία. Δεν το παίζω καλό. Σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου θα είμαστε συγκεντρωμένοι έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου. Και θα μαζεύουμε τρόφιμα και φάρμακα για τις ανάγκες μας, οι οποίες είναι τεράστιες. Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Παρακαλούμε θερμά να στηρίξετε όσοι μπορέσετε την προσπάθειά μας. Λοιπόν, λέει ο Φέδων, εκνευρίζομαι όταν πάντα είσαι τον άκρον ραπλέ. Πες έναν ρεμά τώρα που σου αρέσει. Έναν. Δεν κατάλαβα τι είπε, ξαναπέ. Πες έναν που να έχεις να πεις καλή κουβέντα για αυτό που να σου αρέσει. Καλά, δεν ακούς. Ο Φέδωνας ρωτάει. Ναι. Σε μένα ρωτάς. Δηλαδή εσύ ακούς. Αυτά που δεν μας αρέσουν, αυτά που μας αρέσουν δεν τα ακούς. Άμα πούμε καμιά καλή κουβέντα, αρχίζετε. Πόσα πήρατε για να το πείτε, τι κάνατε αυτό και τα δημόσια σχέσεις κάνατε. Εντάξει. Θες να σου πω καλή κουβέντα για το Σαββίδη, δεν έχουμε πει καλή κουβέντα. Ο οποίος ας πούμε είναι κύριος στις συναλλαγές του. Δεν έχουμε πει καλή κουβέντα για παίκτη, για προπονητή, για παράγοντα. Δηλαδή όλα στραβά είναι. Δεν έχουμε πει τα καλά. Όλα στραβά είναι, Βέδωνα. Σκάσε ρε τεμπέλη να ακούσουμε για τον ΠΑΟΚ Έλεος. Για μένα το λέει. Ναι. Τι έγινε, Κολοτούμπας, εχθές έλεγες εμένα ρατσιστή που σου ευχήθηκε να κάνεις γαμπρό πρόσφυγα. Τώρα τους βρίζεις και λες τον Κόκκινο να τους πάρει στο σπίτι του. Ετοιμάσου να σου τον φέρει στο σπίτι και να σε δω να φιλιέσαι είτε θες είτε όχι. Έρε γέλια που θα κάνουμε. Σου απάντησα και εχθές. Εσύ δεν δικαιούσε να μιλήσεις για Αλβανούς και για πρόσφυγες, εσύ ειδικά, όταν είναι όλοι οι παράγοντές σου στην ομάδα που αγαπάς ξένοι. Αλλοδαποί, Αλβανοί, Ρώσοι και Σέρβοι. Εσύ ΠΑΟΞΗ. Δεν πρέπει να μιλάς. Και απαγορεύεται να υπάρχει χρυσαυγίτης που να είναι ΠΑΟΞΗς. Ακούω εδώ πέρα τον ηχολήπτη. Έχω λέει ένα φίλο στο γυμναστήριο. Είναι λέει χρυσαυγίτης. Πολύ ωραία. Τι ομάδα είναι, ΠΑΟΞΗς. Δεν γίνεται αυτό. Θα του το αποδείξω εν καιρό. Δηλαδή, τι χρυσαυγίτης να είσαι, ρε φίλε ΠΑΟΞΗς. Ρώσος στον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο. Αλβανός στο βολέι και Σέρβος στο μπάσκετ. Πλάκα μας κάνετε. Μόνο ο Κατσαρίς είναι Έλληνας και είναι στον ένας τέχνη. Τι θέλεις, παρακάτω, ο λοιπόν. Κύριος Διευθυντής. Τι έγινε, κύριε Διευθυντά, πείτε μας. Τι. Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν είναι είδηση, λέει, ότι της έφαγε ο Κούγιας. Είδηση είναι ότι ο άνθρωπος δάγκωσε σκύλο, λέει, αεξής από Αθήνα. Ποιος δάγκωσε σκύλο. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Να μας πει λεπτομέρειες. Ποιος δάγκωσε το σκύλο, δηλαδή. Τι. 681, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πινελίγια που μου ρίχνεις. Ποιος είναι ο 6? 681. Γιατί σε βρίζει? Και θέλει να κάνει διαφήμιση, ρε. Δεν καταλαβαίνεις, φέρετε να το πιάνεις. Θέλει να κάνει διαφήμιση. Τα γάρισε, παιδί, δεν σου είπε τίποτα. Εντάξει. Τα γάρι είναι μια υπηκή βρισιά. Ρε, εσύ ναι. Δεν βλέπεις ότι. Δηλαδή, ώρες ώρες το μυαλό σου κόβει. Όταν θες, δεν κόβει. Δεν κόβει. Το ταξίδι σου λέει το μεγαλύτερο, το μακρύτερο είναι από εκεί μέχρι εκεί. Δεν βλέπεις ότι θέλει να κάνει διαφήμιση. Σαν τον άλλον τον καημένο που πήρε τηλέφωνο στον αέρα να πει και τηλέφωνο. Να πει και τηλέφωνο ναι, πέρασε λέει ναι, και ο κουμπαράκος από εδώ. Δηλαδή δεν κοιτάει. Το τηλέφωνο είναι αυτό. Ναι, γρήγορα. Δεν υπάρχουν. Δεν πήρα στροφή, ρε κόμμα. Δεν βλέπεις ότι αυτό. Δεν πήρα στροφή. Ο σκοπό, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένο. Λοιπόν, αναζητείτε. Πώς λέει, κλάπη BMW, κλάπη Mercedes, ξέρω εγώ. Αναζητείτε. Όχι.
Γι' αυτό δεν λέμε BMW, Mercedes, Audi, πενταετία. Δηλαδή, ερώτηση, συγγνώμη. Ναι. Εσύ για κάποιο λόγο ναι. μπορείς να πάρεις μια Mercedes 20 ετίας με 1000 ευρώ ναι. η οποία έχει και αέριο πάνω. Ωραία. Και μου την κλέψουν. Γιατί ναι. τόσο μπορείς. Ωραία, ναι. Θεωρείται επιλήψιμο αυτό. Θεωρείται επιλήψιμο. Γιατί. Γιατί. Γιατί ενώ είσαι φτωχό αυτός και δεν έχεις που την κεφαλή κλείνει, θες να πάρεις 20 ετίας Mercedes για να πεις ότι έχεις Mercedes. Άρα είσαι καραγκιόζης. Άρα είσαι σοβαρός άνθρωπος. Σοβαρός άνθρωπος να αγοράσει 20 ετίας Mercedes δεν υπάρχει. Σοβαρός άνθρωπος να αγοράσει 15 ετίας BMW δεν υπάρχει. Είναι καραγκιόζης. Πάμε παρακάτω. Για μένα. Εσύ πες. Ότι εγώ δηλαδή έναν άνθρωπο. Παίρνουν παλιά αυτοκίνητα εσύ όταν αξιωθείς και ναι. να τον μπορέσεις. Ναι. Και πάρεις τη 2002 την BMW. Ναι, ναι, ναι. Θα είσαι καραγκιόζης. Ή θα είμαι. Καραγκιόζης. Αυτό είναι συλλεκτικό ρε κόκκινε. Δεν είναι κρίση καθημερινή. Ναι. Να μάθεις να μάθεις να ταξινομείς και να αξιολογείς το κάθε πράγμα okay. ότι είναι διαφορετικό. Δεκτή η απάντηση. Δηλαδή, ο άλλος όμως το παίρνει γιατί είναι ναι. με αέριο και τόσο ναι. μπορεί να δώσει και τόσο, τον κάνει εξυπηρέτηση κάποιος. Αφού πάρει Mercedes ή BMW 18 ετίας είναι καραγκιόζης για μένα. Είναι φιγουρατζής και είναι, θέλει να δει ότι έχει BMW. Είναι φιγουρατζής. Μπορεί να πάρει ένα Nissan για να του κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Και παρένθεση, ναι. όχι ότι θα αλλάξει κάτι με αυτό. Ναι, ναι. Ενημερώθηκα από άνθρωπο ότι έχουν βάλει στο μάτι ότι η BMW κυκλοφορεί με το 2008 Μάλιστα. μοντέλα. Τώρα θέλουν να τα πάρουν, να τα κόψουν, να τα κάνουν ανταλλακτικά. Έχετε το νου σας, έχει πέσει σαν τσακρίδες πέσανε. Αυτό. Πρέπει να αγχωθώ τώρα εγώ γι' αυτό. Έχεις BMW? Όχι. Ούτε και εγώ, οπότε γιατί να αγχωθούμε. Παρακάτω. Να μην ενημερώσουμε τον κόσμο, έφτασε στα φτάκια μου. Δεν με νοιάζει. Ναι. Δεν με απασχολεί. Έχω άλλα σοβαρότερα θέματα κάποιοι κοινωνικά να έχουν. Ναι. Κοινωνικά, δεν θες ποδοσφαιρικά. Ό,τι γουστάρει ψυχούλα σου. Λοιπόν. Κλέψανε, λέει, το όπλο του Παύλου Μελά στην πλατεία Κορδελιού. Λοιπόν, αναζητείτε το όπλο του Παύλου Μελά. Τώρα, αν δίνει αμοιβή αυτό ο δήμαρχο εκεί και τα λοιπά, δεν ξέρω. Μην πει ο Παύλο Μελά αν δίνει, γιατί είσαι ικανό να το πει τώρα. Αν δίνει ο Παύλο Μελά αμοιβή. Δεν ξέρω, ο Παύλο Μελά. Συγγενεί δεν έχει, απογόνου δεν έχει. Να δώσει την αμοιβή. Κοντζαμάγαλμα έχει ο Παύλο. Δεν έχουμε. Έτσι δεν είναι πολίτη. Κοντζαμάγαλμα του στήσαμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερε ελπίδε. Για να στηθεί το άγαλμα, κάποιοι πληρωθήκανε. Εντάξει. Τι είδε το έργο με το. Ναι. Α το μην το ψάξει. Δεν έχουμε ιδιαίτερε. Ναι. Και τα παπούτσια. Δεν έχουμε ιδιαίτερε ελπίδε ότι θα βρεθεί το κομμάτι, λέει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με τον καλλιτέχνη προκειμένου να κατασκευάσει ένα νέο τουφέκι από το ίδιο καλούπι. Τώρα, στο επόμενο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μπορείτε να δείτε εκεί να πετιέται το κόπλο του Παύλου Μελά από τον Κορδελιό σε κανένα ρομπέρ. Δηλαδή σε παιχνίδι του Άρη, του Ηρακλή, αποκλείεται. Της Χαλάστρας, ούτε με τις σφαίρες. Του Κεραυνού Αγγελοχωρίου, σε του Μακεδονικού. Σε ΠΑΟΚ. Αποκλείεται το δεις. Ο Μακεδονικός είναι ο ιδιοκτήτης. Ναι. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι στενός, ξέρω και τα λοιπά. Άλλοι και 4-5 έτοιμοι να πεθάνουν 80 χρόνια ο παδί του Μακεδονικού. Υπάρχει κανένα οπαδό του Μακεδονικού, ρε, εσύ τρελάσαι. Η τελευταία γενική συνέλευση του Μακεδονικού γινόταν το Έλα να δεις. Ναι, αφού πήγαινε εσύ και ο Καρελάκης, γινόταν το Έλα να δεις. Έλα, ρε, κοκκινά. Α, δεν εμφανίστηκε. Δεν εμφανίστηκε. Όχι. Λοιπόν, αν μη σε κάνω ρόμπα, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Επειδή θέλετε να κάνετε τον καλό στον Ανδρώνη. Κάνω τον καλό. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άμα κατέβει κάτω και σε κυνηγάει τώρα. Γιατί να κυνηγάει εμένα, εσύ κάνει τον καλό. Εγώ δεν τον είπα τίποτα τον άνθρωπο. Γιατί έκανα τον καλό, ρε φίλε. Γιατί να πας κόκκινες του Μακεδονικού τη συνέλευση και δεν πας στο Ηρακλή. Είχα χρόνο και πήγα. Στο Ηρακλή πήγε σε κάποιον. Είχα χρόνο και πήγα. Άσε, ρε, παλαιότερα πήγαινα. Ναι. ναι. Λοιπόν, σε κάνα πάω ο Ηρακλής. Ναι. Να πέσει σε κάνα Χουάντερσον, σε κάνα πάω ο Ολυμπιακός. Mm. Να πέσει σε κάνα Ρομπέρτο. Το όπλο του Παύλου Μελά από το Κορδελιό. Το πιο πιθανό είναι να το δεις σε κάνα κεφάλι του Ρομπέρτο. Πάλι στα άλλα θέματα. Εγώ με καραγκιός, είσαι έξυπνο. Λοιπόν, ναι. γράψαμε. Α, και κάτι άλλο. Μας έχετε πρίξει κάθε φορά να κλείνετε το δρόμο. Κάνει μια εταιρεία τηλεφωνίας διαφήμιση, κονομάει να κάνω λεφτά με τους ιδιοργανωτές και μας κλείνετε τους δρόμους για να πάνε οι φελοί να τρέξουν να πούμε 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα και να πάθουν έμφραγμα στα 20 χιλιόμετρα. Μας έχετε ταράξει, μας κλείνετε τον δρόμο. Άντε τώρα για τον Άγιο Στυλιανό, στη Νέα Παραλία, ξανά μανά να μαζέψουμε λεφτά. Άντε να μαζέψουμε κανένα. Άμα του δίνανε κανένα 2 χιλιάρικα για να πάει να τρέξει την Κυριακή, θα ναι. έλεγε. Ναι. Ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, ναι, Τούρκοι ναι. και Βενεζουάλοι. Ναι. Όλη την Κυριακή τρέχουμε για τον Άγιο Στυλιανό. Ισχύει. Ισχύει. Τότε γιατί το κράζεις. Μου δώσανε. Όχι. Γιατί να. Τώρα γιατί το λιδωρείς. Γιατί θέλω να πάω βόλτα την Κυριακή. Αν τα έπαιρνα τα 2 χιλιάρικα, θα τρέχα. Δηλαδή από το πεζόδρομο. Ναι. Έχει παραλία, μιλάμε τώρα. Όρεξε, πλακώστρο τεράστιο. Ναι. Δεν μπορεί να πας βόλτα. Όχι, ρε φίλε, θα με κλείσει το δρόμο. Θα σπάσει το βαντιλατέρ μου, θα σπάσουν τα νεύρα μου. Βεντιλατέρ, μια... λέγεται. Ναι, το βεντιλατέρ μου θα σπάσει. Ναι. Μας έχουν πρίξει κάθε
εταιρεία, κάθε ιστορία, κάθε φιλόπτωμα. Δηλαδή, σε ενοχλεί, ναι, σε ενοχλεί ο δρόμος και δεν σε ενοχλεί που 10 στεναχωριούνται. Βγαίνουν στον δρόμο να κάνουν διαδήλωση. 20 στεναχωριούνται. Πάλι στεναχωριέμαι, λοιπόν, ρε κόκκινα, αλλά τι να κάνω. Τι είναι πιο εκνευριστικό όταν αθλούνται. Όλα είναι εκνευριστικά, ρε κόκκινα. Να με κλείνει τον δρόμο την Κυριακή. Εγώ θέλω να πάω να σαβουριάζω στο κέντρο να πιω τον καφέ μου και με κλείνει τον δρόμο ο Άγιος Τηλιανός. Δεν γουστάω. Δεν το έκλεισε και ο Άγιος Τηλιανός. Άσε με τώρα. Οι εταιρείες οι οποίες και όσοι κάνουν. Πειράζει που εγώ δεν γουστάρω. Πειράζει. Λέω είπα τίποτα κακό. Πειράζει. Δεν γουστάρα με κλείνει τον δρόμο. Δεν μπορεί να διαμαρτύρει συνέχεια. Α, τράβα στο βουνό. Τράβα στο βουνό επάνω. Πάνε τρεχανόμενο. Δεν σε κάνω το. Κάνε κάτι. Δεν αυτό που μπορώ να κάνω το κάνω. Παρακάτω. Φωνάζει. Ναι, φωνάζω. Δεν μπορώ να ακούω την κρίνια σου, ρε Σικώστα. Κάνε κάτι. Άτι. Μόνο δεν φτάνει μόνο η κρίνια. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια Σαββατοκύριακο. Και Ευρώπη έχουμε ωραία. Από εβδομάδα αυτά. Ναι. Λοιπόν. Οκ, Ευρώπη. Λίβερπουλ με το Μάτζιο τη δίνει over. Δίνουμε διάφορα. Γιατί λες τη δίνει από τότε. Έτσι γουστάρω, ρε φίλος μου, ο Μάντζιος. Για... Αν είναι φίλος σου, δεν τον σέβεσαι με αυτό τον που. Τον ακολουθώ, μου τα δίνει τετράδα. Εντάξει. Άιντε. Γιατί πρέπει να πεις από τώρα τη δίνει ο Γιώργος. Έτσι γουστάρω, ρε, δεν παρεξηγείται ο Γιώργος. Δεν σαν και εσένα. Φύγεσαι με το παραμικρό. Με τον επόπτη, φύγεσαι με τον Ιχολίτη, φύγεσαι με τον Ραγκάτσι, φύγεσαι με τον Αριανό, φύγεσαι σε μιμή το άλλο σου, φύγεσαι. Αμα αν έχει συγχαθεί ψυχή μου να φύγεσαι. Ευκολόθηκτε. Πάμε παρακάτω. Λέγει, έχει Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Τα ακούω εγώ τι είναι. Λοιπόν, τι θέλει, ναι. Βλέπεις να γίνεται καμιά έκπληξη. Ναι, βλέπω. Βλέπω. Δεν θα πεις από τώρα. Λέω, από τώρα. Λες, θα πεις από τώρα. Ναι. Βλέπω να σπάει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Με την Καλονή, ναι. Κανένα καλό οφθαλμίατρο γνωρίζεις. Εσύ, Καλονή, πάω και είδες. Καλό οφθαλμίατρο γνωρίζεις. Καλό οφθαλμίατρο. Ναι. Το Μίλτο τον Παλίδη. Πολύ καλό. Καθηγητής πανεπιστημίου. Δεν πας μια βόλτα μετά από εδώ. Ναι. Να σε μετρήσει λίγο. Γιατί... Πώς έχει ανεβεί η πρεσβειοποίηση σου και η μοιοποίηση σου. Μπορεί να έχει και πίεση το μάτι μου. Ναι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εφόσον κέρδισε ο Ηρακλής τον Παναθηναϊκό, ναι, γιατί να μην κερδίσει η Καλονή την ΑΕΚ. Είναι η δική μου απάντηση. Αν έπαιζε Καλονή ΑΕΚ, ναι, είχε μία λογική. Ναι. ΑΕΚ Καλονή δεν έχει καμία λογική. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Είμαι σαφής. Εγώ την Καλονή που είδα με τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι πλασματικό το 1-3. Δηλαδή είναι βλακεία του. Πώς το λένε αυτό τον Κακουμπούτσουνο. Τον προπονητή. Του Θοδωρή. Τον Θοδωρή, τη Νατάσα, τον αδερφό κτλ. Πρώην προπονητή, είναι σχετικό με τον κοχό. Πολύ καλό. Πρώην προπονητή στο χώρο. Τον πειράζω, ρε, γιατί και εμεί είμαστε κακομούτσουνοι και κάνουμε αυτό το σαργάσμα. Τον πειράζει, άμα το δει μπροστά σου και δίνει και δύο μέτρα όμω. Εντάξει, τι αδερφέ μου, φίλε μου. Είπαμε, τι θα γίνει όμορφο άμα το δούμε μπροστά δηλαδή. Τέλο πάντων. Θα χαμογελάσει. Θα χαμογελάσει. Λοιπόν, λέγε λοιπόν τώρα. Εγώ λοιπόν είδα ότι πήρε ένα μεγάλο ρίσκο μετά το 1-1. Είδε ότι δεν είσαι ειλικρινή. Αυτό με ενοχλεί. Δεν είσαι ειλικρινή. Δεν λε ότι ο ΠΑΟΚ είναι χάλια μαύρα. Λες ότι η Καλονή έπαιξε μπαλάρα. Η Καλονή ο λοιπόν ενόψει... αμυντικά δεν βλέπετε. Λοιπόν, πες... σταμάτα, ρε, ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ έπρεπε να τη βάλει 7 γκολ. Αν το πας με την δική. Συμφωνούμε. Η Καλονή με τον ΠΑΟΚ, εάν το θα λύσει ο Μιλίσιο, πώ το λένε. Η ΑΕΚ με σταμάτα, τον Πογέτε και ιδέε στην άμυνα. Σταμάτα ρε κόκκινε, ρε. Σταμάτα ρε μια φορά, ρε. Σταμάτα ρε. Έπρεπε να φάει 7 γκολ η ΑΕΚ στην Τούμπα. Άσε τώρα τον πέναλτι που έγινε στο 1-1. Έπρεπε να φάει 7 γκολ στην Τούμπα. Παίζει με την Καλονή ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Είναι πλασματικό το 1-3. Είναι. Μετά το 1-1, λόγω της κακής βαθμολογικής θέσης, η Καλονή παίρνει πολλά ρίσκα. Ανεβάζει πάνω τον Κεϊτά πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα ναι, ναι, πολύ ωραία. Προχώρη. Στην αντεπίθεση, τρεις παίκτες την κάνουν τη ζημιά. Ναι. Τελείωσε. Γιατί να μην το κάνει με την ΑΕΚ στην ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ. Ναι, στην ΟΑΚΑ. Γιατί ο Πογέ το πρώτο πράγμα που κοιτάει, ναι, να, ναι, διορθώσει και έχει διορθώσει σε ένα, ναι, ναι, σημείο, είναι την άμυνα της ΑΕΚ. Ωραία. Εάν λοιπόν. Διαφωνείς αυτό. Εάν με την Καλονή παίξει άλλο. Δεν διαφωνώ. Όχι. Συμφωνώ. Δεν θα αποφεύγει. Όχι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν υπερβάλλω. Προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Να ξέρουμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εγώ λοιπόν λέω: άμα σκάσει μάτσα ανάποδο, θα είναι το χειδίο τη Καλονή μέσα στην ΑΕΚ, ναι, και βλέπω διπλό τον Ατρόμητο μέσα στον Πλατανιά. Αυτό το. Ο, δεν είναι ο Ατρόμητο. Μέσα στον Πανετολικό. Μέσα στον Πανετολικό. Το βλέπω κι εγώ αυτό. Έτσι. Γιατί δεν βλέπει τον Άσο τη Βέρεια. Με ποιον. Τον Πανετολικό. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν παίζει και ο Μπέρκ από ό,τι φαίνεται. Ο Μπέρκ και να παίζει είναι ιστορία δύσκολη. Λοιπόν, γιατί να μην το παίξει ο Μιγένο σε ένα γκολ. Γιατί δυσκολεύεται η κυβέρνηση. Σε ρωτάω. Δεν παίζει και ο Μπέρκ. Γιατί σε να ρωτάω το εξή. Πάω στα δικά σου τα μονοπάτια. Πάω στα δικά μου. Μπράβο. Ωραία. Πάω εκεί που μου αρέσει. Λέω λοιπόν, ο, ναι, Παναθηναϊκός, ναι, έχει ένα προπονητή ο οποίο είναι εκτό ελληνική πραγματικότητα. Ναι, ακόμα είναι μαθαίνει. Ναι. Λοιπόν, είναι φιλόδοξο, ικανό, αλλά από εκεί και πέρα είναι εκτό ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Ρωτάω λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός έχει να, έχει να αντιμετωπίσει έναν, μια Βέρεια, ναι, η οποία και ικανότητες έχει, ναι, και καλό υλικό έχει, ναι,
Και κάποια στιγμή, ρε φίλε, πώς κυνηγάς κάτι από εδώ, κάτι χ που δεν βγαίνουν, κάτι αυτό και λες στατιστικώς θα βγουν. Λέω κάποιο θετικό αποτέλεσμα να λοιπόν, το πάρει στην έδρα. Ο Παναθηναϊκός, δεύτερο μάτς παίζει εκτός έδρας τώρα. Ναι. Καπάκι. Δεν χάνει δύο μάτς απευθείας. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Δηλαδή, βλέπεις πιο εύκολο να παίρνει αποτέλεσμα η Καλονή μες στην ΑΕΚ παρά η Βέρη από τον Παναθηναϊκό. Ναι, παρά να κερδίσει η Βέρη, όχι να πάρει χ. Να κερδίσει. Γιατί πρόσεξε τώρα. Τα δύο παιχνίδια δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Πολύ χι έχει αυτό το μάτς της Βέρειας με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Τον ΠΑΟΚ το βλέπεις τόσο εύκολα, άσο. Ναι, το βλέπω άσο. Ξέρεις, να σου πω γιατί. Έμαθα παίζει ο Διούδης τερματοφύλακας. Που σημαίνει ο ότι. Ο Διούδης μια χαρά είναι. Με το τελευταίο μάτς ήταν. Πολύ καλό. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν καλύτερο στο παιχνίδι. Το ξέρεις ότι μετά το Χριστίδη, όπου δημιουργήθηκε κόμπλεξ των ΠΑΟΞΙΔΟΝ απέναντι στο Χριστίδη, κόμπλεξ. Μετά στη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου, οι τερματοφύλακες που παίζουν στον Άρη έχουν δημιουργήσει κόμπλεξ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι κομπλεξικοί όλοι οι αριανοί τερματοφύλακες όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εντάξει. Πέρασε λοιπόν από το γεγονός που έμπαινε ο Χριστίδης με ένα 75 και η Τούμπα χοροπηδούσε σαν τα κατσίκια, δεν μπορούσαν να του βάλουν γκολ επειδή 10 χρόνια. Πέρασε στην αντεπίθεση και δημιούργησε το αντίθετο, την αντίθετη ψυχολογία. Μόνο και μόνο που ο Διούδης είναι αριανός. Ναι. Και έχει το σύνδρομο του Αριανού, αν παίξει τερματοφύλακα. Σύνδρομο. Σύνδρομο του Αριανού τερματοφύλακα μέσα στην Τούπα. Σύνδρομο. Μάλιστα. Όπως ξαναλέω, γιατί είμαι δίκαιος, το σύνδρομο του Παοξή απέναντι στο Χριστίδη. Θα σου βγουν 70ρίδες και θα σου πούνε: εμείς είχαμε Κούδα, Παρίδη, Τερζανίδη, Ασλανίδη και όλα τα ίδια. Όλα, όλη τη μεγάλη φουρνιά. Ναι, και χάναμε από τον Άρη, ο οποίος σε αυτή την πεντάδα μπροστά δεν την είχε. Δεν την είχε. Και η άμυνα. Ο τερματοφύλακας ειδικά τους έπαιρνε το. Ήταν ο εφιάλτης τους. Από τη στιγμή ο Άρης πάει παραδοσιακά, βγάζει πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ναι, αλλά οι τερματοφύλακες που βγάζει τώρα ο Άρης, όταν πάρει στην Τούμπα, τρέμουνε σαν τα ψάρια. Είπα παραδοσιακά, αυτό, έβγαζε. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Πανιώνιος Άσος. Εκτός κι αν το δύο Ζουνίδης δεν βάλει το Διούδη, ο οποίος πάει καλά. Πάει καλά ο Διούδης. Το ότι περιμένει. Ανεβαίνει. Είπες... Αλλά στην Τούμπα έχει το σύνδρομο του Αριανού. Τι κάνει. Ερώτηση γιατί θα περνάω σε διάλειμμα. Μάλιστα. Ναι. Το ότι άλλαξε στρατόπεδο ο Πανιώνιος, όπως είπες. Πέρασε κάτω από τα φτερά του Μελισανίδη. Μάλιστα. Το ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την ΑΕΚ. Ναι. Το ότι η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει δέσει το γλυκό. Ναι. Το ότι πρέπει να βάζουμε τροκοποδιές. Το ότι ο Πανιώνιος είναι άνετος. Ναι. Γιατί δεν έχει άγχος, ναι, προς τα κάτω. Αν έχει άγχος, έχει μόνο προς τα πάνω. Ναι. Δεν είναι της αβαντάς για τον ΠΑΟΚ. Είναι. Δεν κάνει το παιχνίδι, δεν το δίνει με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Βεβαίως, ναι. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή παραμένει τροτός αμυντικά. Τρώει δύο γκολ από τα Χανιά. Ναι. Τρώει γκολ από την Καλονή, τρώει γκολ από το κάθε πικραμένο. Θα πεις και εσύ κυνηγούς παντού γκολ γκολ. Να σου πω και ένα άλλο. Και αν κυνηγούσα παντού γκολ γκολ τον Μπαζιάννα. Να σου πω και ένα άλλο. Και τον έχασα με τον Πανιώνα στατιστικά. Να σου πω και ένα άλλο. Δεν θα βάλει. Να σου πω και ένα άλλο. Υπάρχει ένα center back αρκετά καλό δίπλα στο Γιάννη. Ένας, δύο. Ένας καλός center back. Αλλά είναι δικό μας παιδί. Στάσου ρε κόκκινε. Ένα διακόπτη ρε. Ρε το. Είναι Θεσσαλονικιός και ξέφυγε. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ο και τώρα ανέβασε. Είναι ο Χατζη Ισαΐας. Ο οποίος και αυτός γνωρίζει την Τούμπα και μπορεί να έχει το κόμπλεξ και αυτός. Αυτό το δέος. Που για μένα δέος πλέον στην Τούμπα δεν μπορεί κανένας, γιατί πάνε οι γκόμενες με τα iPhone και τα πιτσιρίγια και τα λοιπά. Δεν έχει κανένα δέος η Τούμπα. Δεν είναι έδρα η Τούμπα. Γελάμε πλέον με τις έδρες που δεν υπάρχουν, ναι, και θεωρώ τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας σίγουρα την καλύτερη έδρα του πρωταθλήματος. Καραϊσκάκη και Τούμπα γελάμε. Καφτατζόγλιο, αν ήταν καμιά 15.000, η θύρα 10 θα ακουγόταν. Εντάξει, μάγκα, αυτό έχω να πω εγώ. Για το Χατζη Ισαΐας και τον το Ηρακλή διότι. Τώρα. Πώς? Τον Ηρακλή. Ναι. Με τον Πάο και. Πώς το πάντρεψε, είδες. Είδες την κουμπάρωση με εγώ. Σιρά, πού να τα κάνεις, για. Πού, για. Για... Ξεπερνάς κάθε όριο λογικής. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί. Δεν καταλαβαίνω τον 899, μα θες διαβάζω το εσύ. Αυτός μπορεί να γλύφει τον Ανδρώνη. Εσύ που πήρες εκπομπή στο κανάλι του Ρώσου που κάποιες στιγμές βρίζεις, τώρα τι κολοτούμπας έγινες. Ποιο είναι το κανάλι του Ρώσου? Να μάθω. Ποιο είναι το κανάλι του Ρώσου? Το Πόντος TV. Λοιπόν, το Πόντος TV το έχει πάρει αυτός που έχει το Άττικα στην Αθήνα και αγόρασε 15 περιφερειακά κανάλια. Λέγεται Καραγιώργης. Ιδιοκτήτης λοιπόν είναι ένας επιχειρηματίας Αθηναίος εφοπλιστής που λέγεται Καραγιώργης. Ο K-Boy, κανένας Ρώσος δεν πήρε κανάλι. Όταν πάρει ο Ρώσος κανάλι, θα βάλει τους οπαδούς να κάνουν εκπομπή και τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ.
Εγώ δεν πρόκειται να πάω στο κανάλι του Ρώσου. Αυτός με βρίζει συνήθως σήμερα, με κάνει αβάν. Ποιος σε κάνει αβάν? Σου απαντώ, πιάνουν το κανάλι. Γιατί μπορεί να ακούν Πόντος TV και αυτοί να λένε α, πήρε ο Σαββίδης στο Πόντος TV και ο Ραπτόπουλος πήγε να δουλέψει εκεί. Είμαι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις μου. Τα γάρια εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Διάβασε εσύ αυτό που θες να διαβάσεις. Όταν ο Ρέντ μιλάει στοιχηματικά για αγώνες, πρέπει να κάνεις μόκολη, να κλείνεις τα μάτια και να ακούς. Είναι πολύ μπροστά. Τέλειος. Μήπως τον πλήρωσε αυτόν γι' αυτό? Γιατί ρε κόκκινε, αν πει κάποιος μια καλή κουβέντα για μένα, για εσένα, πρέπει να τον πληρώσουμε. Όχι ρε φίλε, λέω, μήπως τον πλήρωσα, γιατί. Συνηθίζει να μην πληρώνει. Συνήθωσα. Συνηθίζει να. Πω, ναι, βλέπω ρε στη λαϊκή. Δεν απλώνεις, ναι. Βλέπω στην λαϊκή ένα παλικάρι. Ναι. Και μου λέει χρωστάω καφέδες. Λέω γιατί. Εσύ χρωστάς καφέδες? Μου λέει χρωστάω καφέδες αυτός. Σε σένα σε χρωστάει. Ναι. Λέω, γιατί ρε φίλε. Γιατί. Με πλήρωσες. Ναι. Τώρα το πώς το εννοεί τον πλήρωσα, αυτός το ξέρει. Ναι. Okay. Τέλειος. Εντάξει, ήταν καλά. Το ότι έχει την αίσθηση του στοιχήματος. Όπως όλο το team εδώ πέρα, το περισσότερο. Δεν υπάρχει άνθρωπος είναι... να μην ξέρει πώς στοίχημα. Όχι, στο μέτρο εδώ γίνεται δουλειά μεγάλη. Το Σάββατο. Το καλύτερο team που ξέρω. Το Σάββατο οι New York Times πουλάνε λιγότερα φύλλα από ότι το μέτρο σπορ. Η New York. Μισό λεπτό. Θα μιλώστε λίγο. Ξαναπες τους Times, σε παρακαλώ. Η New York Times πουλάνε να ούμε. Λιγότερα φύλλα από τη μέτρο του Ανδρώνη. Έχουμε θέμα για το ραγκάτσι. Όλοι για τον κοντό δουλεύουν εδώ μέσα. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε 95,5 των FM, το 2310 90 90 90 είναι δικό σας. 955 κενό το μήνυμά σου, το 54340. Να πω ότι ξέρετε τι είναι το πιο ωραίο στις γιορτές? Τι? Τα έθιμα, η βασιλόπιτα, τα φλουριά, τα ρόδια, αλλά και το έθιμο της Vodafone με τις σούπερ προσφορές. Μόνο στη Vodafone θα βρείτε μεγάλη ποικιλία 3G με δυνατότητες Wi-Fi tablets από 79 ευρώ με δώρα αξίας 75 ευρώ. Όπως 25 ευρώ δώρα επιταγή από τη factoryoutlet.gr για να αγοράσεις ό,τι θες. 5 GB δωρεάν για 2 μήνες, περιεχόμενο όπως e-books, περιοδικά, εφημερίδες, ταινίες. Και βρείτε επίσης και αποκλειστικό πακέτο αξεσουάρ, powerbank, για να μην αποχωρήσετε ποτέ τα μπαίνω σου τάμπλετ και θήκη, μόνο με 19 και 90 λεπτά. Γιατί ένα... πολύ απλά το θες τάμπλετ, ναι. Πας στη Vodafone. Εσένα κόκκινε, ποιο είναι το αγαπημένο στο Χριστουγέννων? Το αγαπημένο μου... Το αγαπημένο στο Χριστουγέννων, ποιο είναι? Τι είναι στο αγαπημένο μου? Ρε παιδί μου, έρχονται τα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου το Χριστούγεννο? Τι είσαι αυτό που σε εξητάρει τα Χριστούγεννα, το γουστάρεις? Όταν καθόμαστε όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Τι έκανε κόκκινε, θα κλάψω ρε κόκκινε. Αυτό με ρώτησε, σώπα. Ναι, γιατί καλά λίτρο κρασί εκεί πίνεται. Κάνα τόνο γουίστον μαλακό. Όσο πιο πολλές οικογένειες δηλαδή μπορέσουμε και μαζευτούμε, ναι. Είναι... Να λέτε φανφάρες εκεί, ε. Να λες τις φανφάρες σου εσύ εκεί. Μου αρέσεις εγώ. Δεν είναι δηλαδή το δώρο Χριστουγέννου που θα σε δώσει ο Ανδρώνης? Είναι του να μαζευτείτε και θα με κρουλιάζετε τα Χριστούγεννα με κάνα τόνο κοκκινέλι. Πες ρε κόκκινε, είναι το δώρο το Χριστουγέννου που περιμένω και βαράω τις πόρτες της λογίστριας. Ακόμα το δώρο. Λέγε ρε, μη θυμόμαστε, μη γέλα λίγο ρε. Μη το... Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εσύ συγκινείσαι να μαζευτείτε καμιά 40 βόδια εκεί και να πίνετε εκεί τον αγλαίωνα με κρασί βουργουνουρδίας και κάτι ζάχαρες μετά. Πώς θα τις κουραβιέρεις? Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα που θα σου έρθει το τραμπαδόρ. Τώρα που θα πάρεις τραμπαδόρ σπίτι. Δεν παίρνω εγώ λαμπαρντόρ, δεν έχω εγώ λαμπαρντόρ. Τώρα που θα πάρεις το. Λαμπαρντόρ έχει κόρη μου, δεν έχω. Όταν θα το βγάζει έξω το σκύλο, θα τον λέω Κώστα, θα γράψουμε. Έχω βγάλει τον Ηρακλή έξω, θα μου λέει. Δεν το λένε Ηρακλή. Λοιπόν. Έθεσα βέτο να μην το λένε Ηρακλή. Και βγάλε αυτά τα πορνό από τον υπολογιστή για να πάρουμε γραμμές. Πάμε στον κόσμο. Σαν τον Κουλιανό με τον Μπλιάκο, θα ρίξει και είστε 16 χρονών. Θα βγάλε. Ναι, ωραία, ρε. Παρακαλώ. Θα τα δει αυτά ο Παΐσιος, θα σε βάλει να τρως μπάμιες 4 χρόνια. Να μιλήσει ο κόσμος, ρε. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα ρε. Τι είναι αυτό ρε. Καλά ρε, οι μπαμπάδες σας πρέπει να δώσαν πολλά λεφτά για το απολυτήριο γυμνασίου ρε. Ορίστε, οι μπαμπάδες μας πρέπει να πληρώσαν πάνω από... Εμένα έδωσε, του κόκκινου πήγε ο παπάς στο σχολείο.
Ο Πάτερ Παναγιώτης. Λέει καλό παιδί, είναι κοινωνάει. Εμένα ο παπάς μου έδωσε κάτι. Εντάξει, δεν είναι αλήθεια. Να μιλήσω. Μίλα ρε. Θα είχαμε τη μισή Θεσσαλονίκη με τα λεφτά που δώσανε για απολυτήριο γυμνασίου και λυκείου. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τη μισή Θεσσαλονίκη. Καλά δεν τρέπεστε, ρε τσολιάδες, στον ΕΦΕΜ. Από Πακιστανούς, από Σύριους, από το Μελισανίδη, από τη ΒΕΦΑ. Η λογίστρια έγινε διευθύντρια, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Κόκκινε, μην ξαναχτυπήσει την πόρτα. Να σου πω κάτι. Ναι. Υποδιευθυντές δεν έχει ο σταθμός. Ένα, προωθούμε τον Κόκκινο. Για υποδιευθυντή. Με στόχο και προορισμό να τους φάει και να γίνει αυτός διευθυντής. Να ανταγωνίζεται ένα στον άλλο και ο κύριος Ανδρώνης να πλουτίζει εις βάρος της κοινωνίας της εργατικής που είναι ο Γρηγόρης Κοκκίνος. Εσύ αυτό που λέω. Ναι, ναι. Καλά, εδώ έχει 7 διευθυντές σήμερα ο σταθμός. Είναι άπλας, ρε, τι θες. Όχι, καλά κάνει. Υποδιευθυντές πώς γίνεται να μην έχει, ρε φίλε. Ένα θα γίνει ο Κόκκινος, σου λέω. Σας χαλάει, ε. Ναι. Όχι, με χαλάει που δεν είσαι εσύ διευθυντής, ρε Κόκκινε. Δεν είμαστε όλοι ισικιόμοι. Ο Κόκκινος ήταν διευθυντής στην Πόλιγκραμ 19 χρονών. Μετά ξέπεσε σαν συνεταίρος δικός μου. Ο Κόκκινος φιλαράκι στην Πόλιγκραμ ήταν όντως διευθυντής. Καταλαβες. Δηλαδή καθόταν σε καρέκλα διευθυντική. Όχι, σε Εμμανουέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε αυτό που λέει πάλι, τι είπες ότι το Καταζόλου αν είχε 15.000 θα ακουγόταν και αυτό να μην θύρα 10. Περισσότερο. Όχι, θα ακουγόταν. Όχι, είπες θα ακουγόταν και η θύρα 10. Δεν σειρά αυτό που λέει, σε παρακαλώ ρε φίλε να πούμε. Σε παρακαλώ ρε φίλε, το έχετε χάσει το παιχνίδι, το κατάλαβες. Αυτή η πόλη, όχι τώρα, από παλιά. Πάντα ήταν μπλε. Από πάντα ήταν μπλε. Δηλαδή στο Εγάλιο κατέβασες 6.000 κόσμο εσύ όπως κατέβασε ο ΠΑΟΚ το 87. Στο Εγάλιο. Στο Εγάλιο. Εγώ ρε φίλε πήγα 5.000 στη Ρώμη σε Final Four και ξαναπήγα 7.000 στη Τσεχία σε Final Four Volley ρε φίλε. Που αυτοί στο Volley δεν μπορούν να μαζέψουν από το σπίτι του τον καντινιέρι. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Ναι. Θες να συγκρίνουμε την Τούμπα, την ποδοσφαιρική φέτος και το Καφτατζόγλιο. Μπορείς να μας πεις ποιος έχει πιο πολλά εισιτήρια. Δεν ξέρω, αυτά τα κρατάει ο Κόκκινος. Δεν λέγεται Καφτατζόγλιο. Όπως και να λέγεται. Καφτατζόγριο είναι. Καφτατζόγριο. Κοίταξε Κόκκινε. Θέλεις να τα ακούσεις. Και αφού θέλεις να τα ακούσεις θα τα ακούσεις ρε Κόκκινε. Ο Πανιόνιος είναι ομάδα της ΑΕΚ ρε Κόκκινε. Εγώ σου το είπα αυτό, ο Ραπτόπουλος το λέει. Ραπτόπουλε, εσύ το είπες. Ο αδελφός του Μελισανίδη ασχολείται. Ναι, φεύγει από το. Τι φεύγει. Ναι, φεύγει από το. Πάει άρα, για να κάνει. Άσε το πάει για να κάνει. Αυτή τη στιγμή ποιανού ομάδα είναι ο Πανιόνιος. Έφυγε. Πάει στην ΑΕΚ. Έφυγε. Ναι. Τι στοίχημα βάζει δε σε αυτό. Βάζει τι, ότι κόκκινη θα γίνουμε. Πίσω. Όχι, γιατί έβαλε και ο Ραγκάτσης. Που όντως μιλάει καταπληκτικά τα αγγλικά. Κόψτον. Τι είπες. Κόψτον άρα σου λέω. Θα πει ότι μιλάει κοντός αγγλικά. Άντε ρε τώρα. Έχεις ένα κόμπλεξ με τον Ραγκάτση. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ελά ρε φαράξω τα γαρί. Αυτοί με τη σειρά τους βάζουν. Ναι. Έλα ακούς. Άμα σου κάτσω δυο τεσσάρια. Κάτσε ρε τώρα. Σε στα σαγόνια σου που θα πάνε ρε μπουλούκο. Ρε φαλακρό τα γάρι. Ρε φαλακρό τα γάρι μας αρχίσω στις γρήγορες όμως. Πάντα κιούτα. Τι θες τώρα, έλα ηρέμηση τώρα. Άσε τα αποκλειά όλους κολλητρώ λοιπόν. Ναι. Επειδή με πληροφόρησαν γιατί εγώ όταν έχεις αυτόν τον άλλον δίπλα σου δεν ακούω τον Τζόρντα εννοώ που σε έκανε τα μούτρα του, τα γάρι. Ναι. Βγήκε λέει μετά από ένα μήνα που ήταν ξεφαρισμένος αυτός ο Βλαχοπόχουμ άρχισε τα σφάλια πάνω στο μικρόφωνο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το Κωστή, το Τούμπα, το ένα το άλλο. Κάτσε, ναι. Το Κάτσε, το ναι. Το Περπάντο. Κλάμα πάνω στο μικρόφωνο. Εντάξει. Ένα μήνα ξεφαρισμένος ο Βλαχοπόχουμ βγήκε να μας την πεις τώρα. Κέρδισε τα Χανιά και βγήκε να μας την πεις. Κάτσε ρε αγόρι μου εκεί στη Γερμανία. Φύρα τα πόδια της Μέρκελ κάθε πρωί. Προσευχή σου στη Μέρκελ. Τα λάχιστα εκεί, άσε, δεν σε θέλουν. Τι βγαίνεις τώρα και μας κράζει η μάζα μου. Ένα μήνα από μπουλκουμέ σε μπουλκουμέ, ξαφανισμένος. Κέρδισε τα Χανιά, βγούμε στο κύπελο με τον Μπριλάκι στόπερ. Και τώρα τον Μπριλάκι. Δηλαδή τι είναι αυτή η Ραπτόπουλη, πού τους βρίσκεσαι. Σε έχει κάνει και ο Τζόρνταν ίδιο με τα μούτρα του.
Έχει γίνει μεγάλο καγάρι. Τι τον θες ο Τζόρνταν στην εκπομπή. Καλά έχεις το παιδί του κομμουνιστή, εντάξει γη. Αυτό τον Τζόρνταν το βλάχο πάω, ξέρεις τι τον έξυχε. Και τώρα να μας πεις τώρα την Κυριακή που είναι ο μπαμπάς Γκαγκάτης με τον γιο τι θα γίνει. Δεν μιλάς, τα κρύβεις αυτά. Και τι να κάνουμε τώρα μπαμπάς με γιο. Τα κρύβεις, να πεις, να βγεις να πεις, τι να κάνουμε. Εσύ με ποιον είσαι, με τον μπαμπά ή με τον γιο. Τι. Εσύ με ποιον είσαι, με τον μπαμπά ή με τον γιο. Εγώ με το μάτι της γειτονιάς σου κοκκινέ δεν πρόκειται να είμαι ποτέ στη ζωή μου, γιατί με έχει κάνει πολλά. Από Ρουξανιά τους έπεσα το 80. Ο Ζαγοράκης είδες τι είπε τώρα που ξαναπέσαμε, να πέσουν οι κολόγρες που έλεγε. Δηλαδή, επειδή είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα και μας νησούν, μας έχουν κάνει πάρα πολλά και δεν πρόκειται με αυτήν την ομάδα να είναι ποτέ στη ζωή μου. Απλά είναι τα πράγματα. Στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Έχει το αποθυμένο, καλά κάνει. Έλα. Έλα. Γερμανός. Μπούζος FM. Δεν σου είπα. Ναι ρε φίλε, Μπούζος FM. Μπράβο. Λοιπόν, άκουρε Γερμανοτσούλια τώρα να πούμε. Για πες. Δεν μου λες ρε εσύ. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα στον Μάρκο τον φίλο μου. Αυτό τον αρχοντοβλάχο παοξύ. Λοιπόν, ότι ρε εσύ Μάρκο, τον Τσαφέρα αρχηγό έκανες ρε. Ρε δεν τρέπεσαι ρε κάκι ρε. Ρε τον Τσαφέρα αρχηγό κάνατε ρε τα χάρια. Ο Πατελάκης γυρνάει με μια σβούρα ρε. Στον τάφο μέσα. Σβούρα λέει γυρνάει. Λοιπόν, θέλω να πω και σε αυτό τον Αθηναίο τον Αριανό Βλάχο. Λοιπόν, δεν μου λες εσύ, τι θα γίνει ρε, βγήκαν από την Αθαλήνη αυτή ρε. Έρχονται. Τι να πούμε τώρα, είχαμε ένα πόλεμο, τώρα ρίξουμε και με τους άλλους. Έρχονται. Ναι, λοιπόν, και τι θα κάνει ο Χαρυπίδης. Δεν μπορείς να κρυφτείς ρε, δεν μπορείς να κρυφτείς ρε. Τι να πάρει το νέο ρίσιο. Ναι. Τι να πάρει ρε, με το χέρι σαν έβαλα μόνο μας τύχες θα πέσουνε ρε. Τώρα που θα πουλήσει το Μαρινόπουλο ή στο Σαββίδι ή στο Βασίλαγα, θα οικονομήσει. Γιατί μιλάω, τώρα μιλάω και με τον Παπαδαρασάκη, ξέρεις, ε. Έλα. Και ξέρεις τι μου είπε. Τι. Μη με τσατίζουν πολύ να μην πάρω πάνω το ρίσιο και το χαλαρό μαζί. Έλα. Ναι. Κατάλαβες. Έλα. Όχι, έλα. Θα έρθω, μη στεναχωριέσαι. Με τον ίδιο μιλάς ή με την γραμματέα του. Με τον ίδιο κύριε. Και δεν θέλω παρτίδες με εσάς κύριε. Στήλτονα. Δεν σε γουστάρει. Άμα δεν θέλεις μην μιλάς. Δεν σε γουστάρει. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Αντωνιάδη, ούτε ψιλικατζίδικο δεν μπορείτε να νοικιάσετε. Μιλάει ο έκτος της βαθμολογίας. Τι ομάδα είσαι εσύ. Πάω και με δεν έχει. Τι θα είναι. Πάω. Τι θα είναι. Κάθε μέρα. Με 15 εκατομμύρια μπάτζετ είσαι 4 βαθμούς παραπάνω από τον Ηρακλή. Και κελαϊδάς. Εντάξει, εμείς το χαβαλέ μας κάνουμε. Τι χαβαλέ κάνεις. Άλλα έλεγες πριν και γίνεις στο πρωτάθλημα. Γελά. Δεν πειράζει, εντάξει. Σουπιά, γελά. Λοιπόν, για άλλο πειρά. Να πεις για ό,τι πειρά. Ρε εσύ, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο απολυτισμός σου, είσαι απόλυτος σε κάποια πράγματα, μ' αρέσεις. Είναι απόλυτο. Αλλά αυτό που ακούω ρε εσύ με την Χρυσή Αυγή και τον Πάουκ, δηλαδή το απαγορεύεται του Αλνού να είναι Πάουκ. Και Χρυσή Αυγή. Μπερδεύεται. Βάζει κόλλο Πάουκ. Εσύ ως τι θίγεσαι, ως Χρυσαυγήτης ή ως Πάουκ. Καλό ερώτημα. Εγώ βλέπω τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και μπορώ να σου πω ότι αυτός που ψηφίζει Χρυσή Αυγή δεν πάει να πει ότι συνδυάζεται και με τον ρατσισμό. Καταλαβες. Μπορεί να ψηφίζει Χρυσή Αυγή γιατί βλέπει κάτι διαφορετικό από όλη τη σταφούρα που. Πόσοι Πακιστάνοι παοξίδες έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Πόσοι Πακιστάνοι παοξίδες έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Όταν βάζω πάω γκολ φωνάζουν Αλβανοί, και Πακιστανοί, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Κούρδοι. ΠΑΟΚ. Εσύ δηλαδή σαν Χρυσαυγίτης πώς νιώθεις. Λες ο τεράστιος λαός του ΠΑΟΚ και απ' την άλλη μεριά όταν φύγεις από την Τούμπα λες ρε θα τους φάμε λάχανο, φέρτε τον Κασιδιάρη. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας αν ψηφίσει ένα κόμμα δεν το υποστηρίζει για τα 10 στα 10. Μπορεί να μην είναι ρατσιστής. Α, όπως βολεύει το πισινό μας. Μ' αρέσεις. Εντάξει, το κατάλαβα τώρα. Γιατί από εκεί μέσα, από όλη τη σαβούρα που υπάρχει, δεν ακούς και κάτι. Όλοι είναι μια κλίκα.
Τουλάχιστον να είσαι από τη Χρυσή Αυγή να ακούμε και κάποια αλήθεια να πούμε. Να είσαι καλά. Ναι. Για να αποσύρει το παλιό σου αυτοκίνητο αλλά και για ανταλλακτικά, αφή Κωνσταντινίδη 18133. Όποιο ανταλλακτικό και αν χρειάζεσαι, λύστο και πάρ το ή πήγαινε το κίνο στο λύσο να το φτιάξουν επιτόπου και με διετή εγγύηση, είπαμε, 18133. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, θέλω να σε διορθώσει κάτι. Να με διορθώσεις. Είχες πει στον Κώστα ότι αν βγει η Ελλάδα από τη συνθήκη του Σέγγεν, θα χρειαστούμε όλοι βίζες για να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη. Εφόσον μας βγάλουν από τη συνθήκη του Σέγγεν, ναι, θα χρειαζόμαστε βίζα για να πηγαίνουμε. Και τι θα πάθουμε, ναι. Λοιπόν, η Βρετανία, ναι, έτσι, δεν ανήκει στη ζώνη του Σέγγεν. Για να πας στη Βρετανία εσύ, για να ταξιδέψεις, χρειάζεσαι βίζα. Διαβατήριο. Μπράβο. Δεν χρειάζεσαι βίζα. Δεν πας με ταυτότητα. Είσαι Ευρωπαίος πολίτης. Δεν πας με, ναι, πας με διαβατήριο πάντως. Ναι, βίζα δεν χρειάζεσαι. Αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Κάποιος που είναι παροχινός πολίτης και μένει στην Ιταλία μισό λεπτό, έτσι, και έχει άδεια παραμονής ιταλική, σήμερα που είσαι στη συνθήκη Σέγγεν, για να μπει μέσα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται τίποτα. Αν όμως βγεις από τη συνθήκη Σέγγεν, άσχετα που μένει νόμιμα στην Ιταλία, αλλά είναι υπήκοος Μαρόκο που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός θα χρειαστεί βίζα για να μπει στην Ελλάδα. Κατάλαβες τη διαφορά? Εσύ ως Έλληνας πολίτης δεν χρειάζεσαι βίζα για να ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Αλλάζουν τα δεδομένα παλικάρι. Διάβασε λίγο τη συνθήκη του Σέγγεν. Είναι καλά τα λες. Και μετά μίλα, Γρηγόρη, γιατί πολλές φορές. Πολλές φορές μιλάς για κάτι για το οποίο δεν έχεις πλήρη γνώση. Θυμάσαι που σε διόρθωσε μια φορά ο Ραγκάτσης για κάτι? Πολλές φορές το έχεις κάνει αυτό. Μην τον πληγώνεις τώρα με τον Ραγκάτση. Μην μου τον πληγώνεις. Μην μου τον πληγώνεις. Κώστα, και είχες δίκιο. Να σου πω κάτι. Από την αρχή, όταν είχες πει ότι έστειλε την εκπομπή με αυτό που είπε, είχες δίκιο. Εγώ ήθελα να ακούσω για ποδόσφαιρο και πήρα για τη συνθήκη Σέγγεν. Εντάξει, έτυχε να. Έγινε. Α, πού είσαι, φίλε? Εγώ είμαι Ολλανδία, φίλε. Από πού είσαι, λέω? Από την Ελλάδα είμαι. Από πού είμαι? Από την Ελλάδα. Α, δεν λέγομαι Ιβάν Σαββίδης και είμαι Ρωσοπόντιος. Αν λεγόμουν Ιβάν Σαββίδης θα ήμουν Ελληνοπόντιος. Ευχαριστώ. Το πιασες? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα στις πιο σφαλακρές και τις πιο ευτραφείς κάμπιες του πλανήτη Γη. Κάμπιες και οι δύο. Ό,τι πείτε, κύριε. Μάλιστα. Τον Καρλίτο. Με καλώς. Bonjour. Λοιπόν, ρε Σικόκκινε. Εντάξει, άντε τον Αντωνιάδη. Και πώς με είχε πει την άλλη φορά αστροπελέκι, ε. Δεν πειράζει, αστροπελέκια είμαστε. Σε πειράζει ο Ραπτόπουλος και σου λέει τα Χριστούγεννα τι θα κάνεις. Πες και εσύ κρασί θα πιω, ρε. Θα κάτσω με την οικογένειά μου. Πες τον Άγκες. Πες την αλήθεια, γουστάρω να πιω έναν τόνο. Γιατί... Ναι, βούλωσε τον αδοστόμα, ρε, το φαλάκρα. Γιατί τρώγεστε, ρε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Ο καθένας θα κάνει ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν. Αυτός μελαγχολεί τα Χριστούγεννα. Όταν κάνει το καλό παιδί, αυτός μελαγχολεί. Οπότε γιατί να κάτσω το κάτω χατήρι. Θα κάτσω με την οικογένειά μου. Θα κάτσω με την οικογένειά μου, ναι. Πλουσιογόνων, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Βγήκε ο. Δηλαδή, όποιος κάθεται με την οικογένειά του είναι γόνος πλουσίας οικογένειας. Έτσι πως το θέτεις, πολύ σοβαρότητα, ρε παιδί. Ναι, 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 ναι. Όπως θε, βγάζετε και συμπέραματα και πώς μπορώ να το πω. Τον τρόπο δεν που το υπάρχει. Λέει, ναι. Βγήκε ο άλλος από την Κατερίνη, ο Ηρακλάκιας. Είπε βλάχο το Γιαννάκη από τον Πόχουμ. Ποιος είπε βλάχο ποιόνα τώρα? Τέλος, για γέλια είναι η εκπομπή. Έχει γίνει για γέλια εκπομπή. Ο Αντωνιάδης είναι άλλο αστροπελέκι που με χαρακτήρισε. Τώρα εγώ τι να, με αυτούς ασχολούμαι, δεν έχω κανένα, κανένα θέμα. Το ένα θέμα που... Με ποιον ασχοληθείς, με τον άλλο που είναι 20 πόντι πάνω από σένα? Έλα, όχι, 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 και άκου λίγο, έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα. Θέλω να πω κάτι το οποίο, το μοναδικό πράγμα που με καίσει από άξι είναι το θέμα του Μπερμπάτοφ. Λοιπόν, θέλω να δώσω μια είδηση στα βλαχοτάγαρα όλα, να καταλάβουν γιατί στο καφενείο και στο καφέ πήρε 2 εκατομμύρια και έκανε και έρανε. Λοιπόν, κύριοι, ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ παίρνει 400 χιλιάρικα στον ΠΑΟΚ. Θα έπαιρνε 2 εκατομμύρια αν θα πάρουμε το κύπελο, αν θα παίρναμε πρωτάθλημα ή αν θα πηγαίναμε στους 16 του κυπέλου. Αυτό πότε θα το καταλάβει ο κόσμος? Ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ είναι ένας στολίδι στην ομάδα μου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πολλοί θα γουστάραν να τον είχαν στην ομάδα του. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να τον πάρει. Ήταν να πάει στη Βέρντερ Βρέμις. Δεν πέρασε από τα αργομετρικά. Δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Κάτι εξετάσεις, κάτι ιστορίες.
δεν ασχολήθηκε ενδεχομένως κιόλας και είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και θα κάτσει άλλα δύο χρόνια ο Ντίμηταρ Μπερμπάτοφ. Αυτό είναι που θα. Ως τι θα κάτσει. Θα κάτσει και ως θα παίκτης? Θα 400 χιλιάρικα. Όχι, θα κάτσει ως παίκτης, λέω. Ως παίκτης θα κάτσει. Μες. Και μετά ενδεχομένως θα κάτσει σε άλλο πόστο. Α, το πόστο το καλή άλλο. Καλή ερώτηση έκανε. Γιατί σαν παίκτης δύσκολα θα κάτσει. Σε άλλο πόστο, ναι. Θα κάτσει Γρηγόρη και θα. Όχι, δεν διαφωνώ. Θα κάτσει, αλλά για άλλο πόστο. Δηλαδή, εγώ τώρα που για έβαλα, άλλο πόστο. Που έβαλα στίχημα ότι το Γενάρη θα φύγει, θα το χάσω. Όχι, θα το χάσει το στίχημα και από το Γενάρη ο Μπερμπάτοφ θα αρχίσει να βάζει πολλά γκολ. Τέλειωσε. Να είσαι καλά, Γαρδίλο. Το Γενάρη θα το δείτε τον Μπερμπάτοφ, παιδιά. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου και του χαιρετισμού μου, να είστε πάντα καλά. Και το καλαμπούρι είναι καλαμπούρι πάντα στην εκπομπή. Στον τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς. Από Κεανόλευκη και Φαντασμαγωρική Ανοπόλη. Καλώς τον. Ποια Ανοπόλη. Ραπτόπουλε. Ναι. Ο Δον Καρλίτος με συγκίνησε, δηλαδή δάκρυσα. Πραγματικά αυτά που είπε για τον Μπερμπάτοφ συγκινήθηκα. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικό, το συγχαίρω. Έτσι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Οι παοξίδες είναι αχάριστοι, Ραπτόπουλε, να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι αχάριστοι. Λοιπόν, στο παιχνίδι με την Καμπάλα, οι 152 οπαδοί εκεί που ήταν στη θύρα 4 βρίσκαν τον Κοντονή. Ναι. Ο κύριος Κοντονής, η κυβέρνηση του Τσίπρα δεν τους χάρισε 30 εκατομμύρια ευρώ. Αχάριστη. Δεν τους αχάρισε. Ναι, αλλά. Μόνο ναι, αλλά. Δεν πληρώσανε. Ναι, αλλά για το δικό τους το συνάφι. Αν κάνω λάθος στα μαθηματικά. Θα σου απαντήσω. Ναι. Άλλο το προσωπικό συμφέρον των οπαδών και άλλο του ΠΑΟΚ. Είναι διαχωριστικό, είναι διαφορετικό. Ε, ναι, δηλαδή να. Μην μιλάς λίγο, η μικρή μου είναι. Ναι. Λοιπόν, ας να μιλάει, να τη χαίρεσαι. Ο Τσοχατζόπουλος τους έπαιρνε τόσα διαρκείας, το βρίζουνε. Ο Βενιζέλος τους έπαιρνε τόσα διαρκείας, δεν το ψηφίζουνε. Δεν ναι. Είναι αχάριστη. Ναι, είναι. Αντί να πανε. Α, γιατί δεν πανηγυρίζουν, κερδίζουν τα Χανιά 6-2. Μεγάλη νίκη κάνανε. Ναι. 3 γκολ ο Σάμπο έβαλε. Ναι, χαρτρίκ. Χαρτρίκ ο Σάμπο και δεν το πανηγυρίζουνε. Δεν παίζει κανένα σύνο στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ναι. Ραπτόπουλε, τι θα κάνει αύριο ο Ηρακλής? Μηδέν ως ένα γκολ. Ε? Μηδέν ως ένα γκολ. Θα κερδίσει, θα χάσει. Άσε το μηδέν ως ένα γκολ. Μηδέν, μηδέν. Δεν θα χάσει, δηλαδή. Γιατί να χάσει. Ξέρεις ότι είμαι μεγάλο, μα δεν έχω χάσει ποτέ στην Τρίπολη, ε? Εσύ, ναι, ούτε να χάσει. Δεν έχω χάσει ποτέ στην Τρίπολη. Ούτε να χάσει. Το, το συμπολίτη που εδώ και 4 χρόνια ξέρεις, πού είναι. Στην εκεί Τρίπολη, ναι. Άρα ποιος είναι πιο μεγάλη ομάδα? Αφού χάνει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και εσύ δεν χάνεις, εσύ τι. Έτσι, μπράβο αυτό που λες. Γεια σου, γεια σου αδερφέ, γιατί πρέπει να προλάβουμε. Στη Βετανία πας με ταυτότητα, με ενημερώνει. Φίλοι, δεν έχω πάει ποτέ στην Αγγλία, καλά κάνετε και στην με ενημερώνει. Στην Αγγλία πας με ταυτότητα, έτσι. Ναι, καλά κάνετε και με ενημερώνει. Εντάξει. Λοιπόν, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, πες, σε παρακαλώ. Καλό Εβιτάλ πίνω και σου δίνω, γιατί είμαι άνθρωπος που μοιράζεται τη χαρά της γεύσης, βέβαια. Γιατί ξέρω ότι το πνευμόνι σου σφυρίζει σαν τον οτομοτέλα. Γελάει ο ναι, κόσμος, ναι. Ρε. Σαν Τζάμπο Τζέτ στην απογείωση ναι. Σφυρίζει το πνευμόνι σου. Ναι. Χθες ο Πορπόδης σου είπε μην καπνίζεις. Ναι. Εσύ το γράφεις κανονικά. Και είσαι να πούμε δεν μασάς τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να πας καλό Εβιτάλ. Θα πρέπει να πας καλό Εβιτάλ γιατί το έντερό σου έχει βρικόλακες μέσα. Έχει στέβια. Ναι. Και γι' αυτό έχει ωραία γευκολία. Εγώ για το ουροποιητικό μου σύστημα το οποίο ταλαιπωρήθηκε πέρσι με φλεγμονές. Πρέπει και εγώ να παίρνω καλό Εβιτάλ και γενικότερα. Τώρα με τις ιώσεις και με, τους, με τις γρήπες και με τα γρατζουρισμένα λεμά, ναι, πρέπει να είμαστε... 23, 12, 200, 500. Αυτό. Αποκλειστικά... 200, 200, 500. 500, ναι. Σα, έτσι. Για τους ακροατές του Μετρόπολης με 34 τιμή. Ευρώ και 90 λεπτά. Ειδική τιμή, έτσι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, διάβασα λίγο το ένα τελικό και ένα που είναι σε, δύο που είναι σε εξέλιξη. Ετοιμαστείτε να σκίσετε το καλσόν τώρα. Τι έτσι, ρε. Συν the Newcastle Jets, 1-0... Ημίχρονο 0-0. 1600. Εδώ τώρα. Σταματήστε όπου κι αν είστε. 1603. Αλβάντα Αμπούνταμπι. Ανταφρά 1-0. Και 1608. Αλμουχάρα Ξουκού. Μουσαντεϊτάν Μουσάντα 0-0. Χαρ. Άμα τις λένε έτσι. Ναι. Το πνευμόνι σφυρίζει.
Ο Πορπόδης. Ο Κοντός έχει φύγει από το τραπέζι. Ο Πορπόδης σου είπε: πάνε σταμάτα το κάπνισμα. Στο λέω κι εγώ. Πολίτη, πάμε να κάνουμε σιγάρο. Αλλά. 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 Πάμε να κάνουμε.